Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Κάνε νόημα να μπω. Second rule of Fight Club is... Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year... You save me from tears, I'd give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, and the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance. But you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year. It doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying, I love you. I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, to someone special. Μπράβο σας παιδιά, μπράβο Ελλάδα. Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Σιγουρεύσω, όχι άλλο στρατό, μπορούμε να το συζητήσουμε. Όχι άλλο στρατό, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συζητήσουμε. Όχι άλλο στρατό, α, και πάλι. Και πάλι, τώρα αυτές τις δύσκολες εθνικά ώρες. Μίλησε μας εσύ για το στρατό. Μίλησε μας εσύ για το είναι στρατό. Είναι δύσκολες εθνικά. Εσύ ειδικά, μίλησε μας εσύ για το στρατό. Είναι δύσκολες οι ώρες εθνικά. Ναι. Συγγνώμη. Διαμαρτύρονται και τα μικρόφωνα. Μάτζικα. Διαμαρτύρονται τα μικρόφωνα. Ο Σουλτάνος είναι άντε πόρτας. Mm-hmm. Πάρ' τη νύχτα, θα κοιμόμαστε. Ναι, οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε θα έλεγα να μην γράφουμε έτσι αβίαστα και αψήφιστα όχι άλλο στρατό. Ναι. Και σίγουρα όχι άλλο στρατό. Ναι. Θα ξεστολίσετε, θα κάνετε. Ο στρατός θα είναι εδώ μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή, θα ξεστολίσετε, μπορεί να μαζέψετε τα χριστουγεννιάτικα. Ο στρατός θα είναι εδώ και θα επιβλέπει όλη τη διαδικασία ξεστολίσματος. Σαν πατρική φιγούρα από πάνω. Από πάνω, ναι, όλη διαδικασία απογιορτοποίηση. Ναι, πρέπει, μέχρι να φτάσει ο μήνας 31 και να μπορέσει και εκείνος μετά να αναπαυθεί για τους επόμενους 10 μήνες. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, θα πούμε τα δικά μας. Έχουμε καζαμία σήμερα να πούμε. Αλλά πριν από όλα αυτά, έχουμε σχόλια για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που τελείωσε πριν λίγο με την νίκη του ΠΑΟΚ. Καλησπερίζουμε τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Χαίρετε. Καλή χρονιά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ήθελα να πω, γιατί χθες δεν είχαμε εκπομπή, πάρα πολύ στενάχωρα τα μαντάτα για το θάνατο του Ken Block. Ναι. Πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι είχες δει και εσύ παλιότερα βιντεάκια του. Και εγώ πολλά. Ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικά όλα αυτά τα πράγματα που έκανε. Όλη αυτή η σκηνοθεσία που έκανε στις διαδρομές με το αυτοκίνητο. Ένας άνθρωπος που υπήρξε οδηγός αγώνων του WRC, όχι με σπουδαία καριέρα, και μετά αποφάσισε να κάνει όλο αυτό το πράγμα ένα υπέροχο σοου. Ναι. Με φοβερή σκηνοθεσία, με τριφταρίσματα, με χειρόφρενα, με πίστες στην οποία έκανε ουσιαστικά μια χορογραφία με αυτοκίνητο, γιατί αυτό έκανε ο Ken Block. Με συνεργασία με τη Red Bull, με δική του σειρά με ρούχα. Τέλος πάντων, έκανε πολλά τέτοια πράγματα. Είχε έρθει και στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια και έκανε και εδώ πέρα μερικά ωραία πράγματα. Έστησε ένα ωραίο σοου. Πάρα πολύ στενάχωρο. Στενάχωρο βεβαίως και το ατύχημα παραλίγο να κοστίσει τη ζωή στον Τζέρεμι Ρένερ, τον ηθοποιό, τον οποίο οι περισσότεροι έχουν μάθει μέσα από τους ρόλους του στην ίση Marvel ως Hawkeye. Αλλά να θυμίσω ότι ο Τζέρεμι Ρένερ είναι ένας ηθοποιός ο οποίος ήταν πολύ καλός και πολύ γνωστός και πριν τις ταινίες Marvel. Έχει προταθεί για 2 Oscar και στο Heart Locker, εκεί που υποδίεται τον πυροτεχνουργό
σε μια εξαιρετική ταινία η οποία πήρε και εκείνη αρκετά Όσκαρ, δεν το πήρε ο ίδιος, αλλά η ταινία τιμήθηκε με Όσκαρ και σκηνοθεσίας κλπ. Και στο The Town, θέλω να πω, έχει μια καριέρα στον κινηματογράφο πολύ αξιόλογη. Πήγε να χάσει τη ζωή του με ένα τελείως, ξέρεις, αναπάντεχο και ανέλπιστο τρόπο και καθαρίζοντας το χιόνι, ας πούμε, στη γειτονιά του. Απίστευτο. Yeah. Απίστευτο, πραγματικά. Περαστικά στο Τζέρεμι Ρένερ. Για το Gen Block, τι να πούμε, άμα θα μας λείψει. Θα μας λείψουν αυτά τα ωραία πραγματάκια που μας, μέσα από τον Jim Hanna και τα υπόλοιπα πράγματα που ετοίμαζε και βλέπαμε στο YouTube. Ναι. Δεν πήγε καλά το 23. Όχι. Με αυτά και με τα άλλα. Και πεθάνει και ο Νότσι Μαυρούδης, έτσι. Ασφαλώς, βεβαίως. Επίσης με τρόπο τραγικό. Δηλαδή, πέφτοντας με το κεφάλι από τα 3 μέτρα. Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο. Ναι. Ήταν αρκετά. Αυτά είχα να πω, ναι. Για ένα 24ωρο, τέλος πάντων. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, για να. Καλά, για να κλείσουμε με το παιχνίδι, θέλω να πω. Εντάξει. Μπορεί κάποιος να πει ένα μικρό κόλλημα, αλλά τέλος πάντων, στην εποχή του σχεδόν απόλυτου ευτελισμού των λέξεων, πάλι ξαναβλέπω και δεν μπορώ. Το γκολ που πέτυχε ο Ίγκασον δεν επετεύχθη με ανάποδο ψαλίδι. Να. Δεν ήταν ανάποδο ψαλίδι. Δεν είναι ανάποδο ψαλίδι. Αυτό το πράγμα δεν λέγεται ανάποδο ψαλίδι. Αυτό είναι ένα γυριστό σουτ. Ναι. Αυτό είναι. Δεν είναι ανάποδο ψαλίδι. Αξιόρε, έτσι ένα μικρούλι τέλο πάντων. Λοιπόν. Εντάξει, και τιμή και δόξα στον Καρέλη για αυτό που έκανε. Το βλέπει, το ξαναβλέπει. Φανταστικό. Υπέροχο, πραγματικά. Υπέροχο. Ναι, αυτό που λέμε, ξέρεις, όταν μιλάει ποδοσφαιρική έμπνευση, είναι από τις φάσεις που μπορείς να δείχνεις για το τι σημαίνει ποδοσφαιρική έμπνευση, πραγματική έμπνευση της στιγμής. Ήταν αυτό. Και πολύ δύσκολη γωνία και τέλεια εκτέλεση από τη γωνία, ναι, που ήταν, για να μπορέσει να πάει. Και να πάει ψηλά και λοιπά. Ναι, ναι, ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική, πραγματικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το σημερινό Fight Club, όπως έχουμε προαναγγείλει, θα είναι το Fight Club του Καζαμία. Έχουμε τον Καζαμία του 2023. Το μοναδικό πράγμα, θα λέγαμε, να το οποίο έχει διαρκέσει περισσότερο και από την ίδια την εκπομπή. Ναι, με έναν τρόπο. Έτσι, ναι. Γιατί με έναν τρόπο δεν σταμάτησε. Όταν η εκπομπή σταμάτησε, οπότε δικαίως μπορεί να πει ότι, παιδιά, εγώ εδώ ήμουνα, εδώ είμαι και εδώ παραμένω. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την επόμενη ώρα, ουσιαστικά. Προς το παρόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να επιστρέψουμε με ένα τραγουδάκι και μπαίνουμε ζεστά στον Καζαμία του 2023. Κύριε Ζηγέρη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Χάρης Χριστόγλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τον γνωστό τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr, πάνω δεξιά στην κεντρική σελίδα, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας, οπότεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, το site της εκπομπής, στο οποίο εκτός όλων των υπόλοιπων θα βρείτε βεβαίως και όλους τους προηγούμενους Καζαμίες και από αύριο και αυτόν που θα διαβαστεί ευθύς αμέσως. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Κυρίες και κύριοι, ο Καζαμίες του 2023 κάπου εδώ ξεκινάει. Ιανουάριος γραμμένος από τον περιοδικό Εμόπτηση και Διάστρεμα. Μάλιστα, καλά ξεκινάει. 2023, τζορτανική χρονιά. Κάποιος θα πάρει πρωτάθλημα φέτος. Αλλά αυτή είναι η δουλειά του Καζαμία, να προβλέπει το μέλλον. Η χρονιά ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς για τη χώρα. 6 νέα Ραφάλ φτάνουν στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει μια μεγάλη εκδήλωση για την υποδοχή των νέων αποκτημάτων της αεροπορίας. Αμέσως μετά την προσγείωσή τους, ακολουθεί ένα φαντασμαγορικό σοου το οποίο παρουσιάζει ο Νίκος Οκλώνης. Σε αυτό συμμετέχουν μπαλέτα, χορευτές, ακροβάτες, ταχυδακτυλουργοί. Τον ουρανό της Θανάγρας φωτίζουν εκατοντάδες πυροτεχνήματα, ενώ η εκδήλωση κλείνει με μια μεγάλη συναυλία στην οποία συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως Σάκης Ρουβάς, Μαλούμα, πρώην Μικρός Ζορντί, Στράτος Τζο, Σώτης Βολάνης, Χαρά Βέρα
και Θέμης Αδαματίδης. Την επόμενη μέρα, μεγάλος καυγάς ξεσπάει ανάμεσα σε Κατερίνα Καινούριου και Γιώργο Λιάγκα για το αν αυτή η συναυλία ή εκείνη του Κώστα Αργυρού και του 50 Cent ήταν η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης ανακοινώνει πως ο Δήμος της Αθήνας θα αναλάβει την ανάπλαση του αεροδρομίου της Τανάγρας και σε ένα μεγαλειώδες έργο θα τοποθετηθούν φοίνικες, ζαρντινιέρες και παγκάκια κατά μήκος των διαδρόμων, θα δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι, οι τροχόδρομοι θα βαφτούν κόκκινοι και κίτρινοι, ενώ σε διάφορα σημεία θα τοποθετηθούν συντριβάνια, λιμνούλες και νεροτσουλήθρες. Το έργο θα πάρει την ονομασία «Η Μεγάλη Προσγείωση». Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Βαϊμάκης, εκμεταλλευόμενος και την αγωνιστική απραξία των ημερών, ταξιδεύει στην Κολομβία, όπου θα πάρει μέρος ως κριτής στα καλλιστεία που διεξάγονται στην πόλη της Παραγκίγια. Στο αεροδρόμιο όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα. Σύμφωνα με ένα νέο νόμο που πρόσφατα ψήφισε το Κοινοβούλιο της Κολομβίας, όλοι όσοι εισέρχονται στη χώρα πρέπει υποχρεωτικά να δοκιμάσουν ένα πιάτο με μπάμιες, φαγόπυρο και κοινόα, μία νέα τοπική σπεσιαλιτέ και κατόπιν να γράψουν ένα θετικό σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Έλληνας δημοσιογράφος αρνείται κατηγορηματικά να φάει αυτό το έδεσμα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε χώρο κράτησης και να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης ενός μήνα, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και κατόπιν απέλαση. Το θέμα παίρνει διεθνή δημοσιότητα, ενώ το hashtag Free Kostas γίνεται πρώτο παγκοσμίως. Εκατοντάδες επώνυμοι παίρνουν θέση υπέρ της απελευθέρωσης του Κώστα Βαϊμάκη, ενώ Σοφία Βεργάρα και Σακύρα πρωτοστατούν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πρωτεύουσα της χώρας. Αλλά και εδώ στην Αθήνα πραγματοποιούνται μεγαλειώδες συγκεντρώσεις έξω από την πρεσβεία της Κολομβίας με γνωστούς ακροατές όπως ο Νίκος από Νέο Ηράκλειο, ο Ροδρίγο, ο Λελίτο και άλλοι να πρωταγωνιστούν. Ο Κολομβιανός παλέμαχος άσος Κάρλος Βαλτεράμα αναλαμβάνει να μεσολαβήσει ανάμεσα στην Κολομβιανή κυβέρνηση και τον Κώστα Βαϊμάκη. Επισκέπτεται τον Έλληνα κρατούμενο και κατά την έξοδό του από τα κρατητήρια θα δηλώσει πως έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μίτσελ Γκονζάλες προσφέρθηκε να βάλει ένα χεράκι για να βρεθεί μια λύση. Σε ερώτηση δημοσιογράφων πώς κρίνει τη στάση του Κώστα Βαϊμάκη, θα δηλώσει με ένα ρηγματικό χαμόγελο. That Greek has some balls. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Τσαούσης παθαίνει νευρικό κλονισμό όταν ανοίγει mail στο οποίο η διάσημη ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει στείλει φωτογραφία της όπου έχει γράψει τη φράση Free Kostas επάνω στο κορμί της. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η διεύθυνση του σταθμού ανακαλεί την άδεια του Παναγιώτη Ρήλου, ο οποίος αναλαμβάνει το 2:10-12. Η αγωνία για την τύχη του Κώστα Βαϊμάκη βρίσκεται στο κατακόρυφο. Και πάμε λοιπόν στον Φεβρουάριο, τον οποίο έχει γράψει ο «Εκεί που καίγομαι πολύ, θέλω να νιώσω μπατζελή». Λάδι στη φωτιά της υπόθεσης Κώστα Βαϊμάκη έρχεται να ρίξει ο Άκης Πετρετζίκης δηλώνοντας «Να με συγχωράτε, αλλά εγώ είμαι με τις κολομβιανικές αρχές». Τι του ζήτησαν δηλαδή? Να φάει μια παραδοσιακή βίγκαν παέγια. Αλλά δεν πέφτω από τα σύννεφα. Είχε δώσει πολλά δικαιώματα και κορόιδευε τα εναλλακτικά μου πιάτα. Στο άτυπο λαϊκό δικαστήριο που έχει στηθεί, προστίθεται κατηγορίες όπως ότι γελούσε με την τέως μεγαλύτερη συναυλία όλων των εποχών, αλλά και ότι ηρωνεύτηκε τον Μαλούμα και τον Οζούνα. Αν έχετε το Θεό σας. Στο επισκεπτήριο των φυλακών, η Βεργάρα και η Σακύρα κάθονται δίπλα-δίπλα. Η Σοφία φωνάζει: «Κώστα, προτάσω τα στήθη μου για την αθώωσή σου» και κάνει την αντίστοιχη κίνηση. Ο Κώστας λέει: «Τότε, Σακυράκη, φαντάζομαι και εσύ θα προτάξεις το pop». «Το pop, Κώστα μου, έχεις δίκιο», και φεύγει τρέχοντας. Γράφει όλη τη νύχτα και το αφιερώνει ένα τραγούδι χαστούκι προς την Κολομβιανή αστυνομία που το ονομάζει Τσαπονγκαρία. Στη συναυλία διαμαρτυρίας που διοργανώνεται έξω από το παράθυρο του Κώστα στις φυλακές, εμφανίζεται προειδοποιείται ένας μυστήριος καλλιτέχνης, το όνομα του οποίου προκαλεί παγκόσμια αίσθηση. Είναι ο Bob Dylan και έχει έρθει για να τραγουδήσει για τα δικαιώματα του Κώστα. Στο πέμπτο λεπτό του Hurricane, ο Κώστα δεν αντέχει και ουρλιάζει: «Μήπως να ξανασκεφτόμασταν εκείνες τις μπάμιες?» Η λύση έρχεται τελικά από ακριβό εστιατόριο της Αθήνας που προσφέρεται να φτιάξει το επίμαχο πιάτο με πιο γκουρμεδιάρικο τρόπο, μπας και αρέσει στον κύριο Κώστα. Μπάμιες σε ζύμωση με μίσο, ντάση και τσίσα λάση, τυρί από τρόλεϊ της Μπογκοτά που το ξέχασε μια γριά, εικονικό κοινόα σε ιδεατό φαγόπυρο και πιδόρπιο ό,τι μπορείς να δαγκάσεις από έναν πλάτανο. Ο Βαϊμάκης τελικά δέχεται, μιας και οι φυλακές γενικά του φέρνουν δυσκυλιότητα. Στα αθλητικά, μετά από μια σχετική εξωαγωνιστική ηρεμία χάρη στη διακοπή του Μουντιάλ και τις μεταγραφές χειμώνα, το πρωτάθλημα έχει γίνει ροντέο με τα υπαλληλάκια του ΠΟΚ να στριμώχνονται σε απόσταση 5 βαθμών και ο μήνας έχει την τύχη να είναι γεμάτος ντέρμπι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο πρώτο ματς καλείται να διαιτητεύσει Σουηδός και φεύγει βρίζοντας σαν σωμαλός πειρατής. Η μία μετά την άλλη, Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες ενημερώνουν πως δεν θα ξαναστείλουν διαιτητές.
Στο δεύτερο ντέρμπι φωνάζουμε έναν Ινδό πασιφιστή. Στον 90 λεπτό, σε φάση για χέρι εντός περιοχής, ο Ινδός ζητά να δει το VAR. Ένας καλός κυριούλης τον πλησιάζει και του λέει: «Κοίτα καλά, Ινδέ. Άνοιξε το τρίτο σου μάτι, εμείς θα κλείσουμε και τα δύο. Σκέψου τον αμυντικό σαν τους θεούς σας με πολλά χέρια και δώσε ένα». Ο γενναίος Ινδός δείχνει τίποτα και την επόμενη μέρα βρίσκει στο κρεβάτι του το κεφάλι μιας αγελάδας. Γρήγορα γινόμαστε βούκινο σε όλες τις διαιτητικές ομοσπονδίες. Υπό αυτά τα συνθήκα, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν δέχεται κανένας να διαιτητεύσει. Πέφτει η ιδέα να καλέσουμε βορειοκορεάτη διαιτητή, που ίσως δεν ενημερώνεται και τόσο καλά. Όμως ο Ολυμπιακός έχει νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές και δεν το δέχεται. Νέο αδιέξοδο και οι δύο ομάδες απειλούν να αποχωρήσουν. Η λύση έρχεται από τους φίλους μας στους Σοδάραβες. Θα στείλουν κρυφά ένα διαιτητή με πυκνό μουσί και λεμπία και γυαλιά για να μην αναγνωρίζετε, ζάμπλουτο για να μην δωροδοκείτε, με συνοδεία κλιματιών πολέμου στην Ιεμένη για να μην τρομοκρατείτε. Εξάλλου, λένε οι Σαουδάραβες, είναι γνωστό ότι στο σαουδαραβικό λεξιλόγιο δεν υπάρχουν δύο λέξεις, το φιλότιμο και η διαφθορά. Επίσης, το ποδόσφαιρο ενώνει διαχρονικά την Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία. Αν μάλιστα βάλεις και την Αίγυπτο μαζί, οι τρεις χώρες σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Απίστευτο. Ένα τριγωνάκι που, αν ξεδιπλωθεί στο χορτάρι, θα είναι σαν να βλέπουμε πάλι Ουντότζι Τάτο Μπακασέτα. Και όλοι ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Ο Άραβας έρχεται, αναγκάζεται να λήξει το μάτς στο 83, όλοι αισθάνονται αδικημένοι, όλοι αισθάνονται νικητές. Κάποιοι προτείνουν να δώσει Super League από 3 βαθμούς στον καθένα κατά εξαίρεση. Την επόμενη μέρα, 9 στις 10 εφημερίδες έχουν μαϊμούδες στα πρωτοσέλιδα, οδηγώντας τον ΠΟΗ να μας θέσει σε προληπτική καραντίνα για την ευλογία των πυθίκων. Μάλιστα, τρομερά πράγματα το Φεβρουάριο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο Μάρτιος, τον οποίο έχει συγγράψει ο Φράνκο στον Στάζο. Λόγω των συνθήκων που επικράτησαν στα προαναφερθέντα ντέρμπι, ο μήνας αρχίζει με διαβουλεύσεις για διαιτησία του μάτσου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι ξένες ομοσπονδίες αρνούνται να στείλουν διαιτητή και οι εγχώριοι διαιτητές δεν ρισκάρουν να σφυρίξουν. Αποφασίζεται ότι διαιτητής πρέπει να γίνει κάποιος που δεν πρόκειται να κατηγορηθεί για μεροληψία και δεν είναι αργυρώνητος. Επιλέγεται ο Νίκος Κοκλώνης. Αφού στα ρεπό του από το Just και όταν δεν κάνει μαθήματα ορθοφωνίας, ασχολείται ερασιτεχνικά με τη διαιτησία. Ο πολυπράγμων τηλεοπτικός παραγωγός προτείνει να κάνει το match ένα show τύπου Super Bowl, συνδυάζοντάς το με την επιστροφή του Κώστα Βαϊμάκη στην Ελλάδα. Το μάτς ξεκινάει, αλλά είναι μια βαρετή σούπα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κοκλώνη να είναι εξαιρετικό στα καθήκοντά του. Στην ανάπαυλα, η γιορτή για την επιστροφή του Κώστα Βαϊμάκη ξεκινά με τον DJ Pitchy και τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα να τραγουδάνε διάφορες επιτυχίες. Με παρότρινση του Κώστα, ο Γιάννης Τσαούσης παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδά ντουέτο με τον Στέφανο όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Και τις τρεις, θα έλεγε κάποιος από τον οποίο παίρνω απόσταση. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες μπαίνουν στο γήπεδο και μασάνε σίδερα. Στο 91ο λεπτό υπάρχει υποψία για πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά η φάση δεν ελέγχεται, καθώς ο Νίκος Κοκλώνης προσπαθούσε από το ημίχρονο να βρει στην κλήρωση για το iPhone λογαριασμό που δεν είναι bot. Στο τέλος του μάτς που λήγει 0-0, η ΠΑΕ Ολυμπιακός βγάζει επιστική ανακοίνωση, όπου μεταξύ άλλων λέει: «Κοκλώνη, ούτε στο ε δεν θα παίζεις. Όσο και τον Πρωθυπουργό, να ψάξει πέτρα να κρυφτεί». Την επόμενη μέρα, ρεπορτάζ αποκαλύπτει νέες υποκλοπές. Μεταξύ άλλων, το ρεπορτάζ δείχνει ότι το Μαξίμου παρακολουθούσε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, πρωτοκλασσά τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τους λογαριασμούς του Κώστα Καραμαλή σε πλατφόρμες delivery που δεν αναφέρω για λόγους γκρίζας διαφήμισης και για κάποιο λόγο κατέγραφε σε βίντεο τις διαλέξεις της σχολής του Άδωνη όταν διάβαζε αρχαία ελληνικά σε σκύλους. Ο Πρωθυπουργός προκυρήσει εκλογές στο τέλος του μήνα, αφενός λόγω των αποκαλύψεων, αφετέρου γιατί μέχρι να βγει συνδυασμός που να κυβερνά καλοκαιριάσαμε. Και αν κάτι σεβόμαστε σε αυτή τη χώρα, αυτό είναι τα μπάνια του λαού. Η πρώτη κάλπη δίνει μόλις ένα πιθανό σενάριο κυβέρνησης. Με 131 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, 10 στην Ελληνική Λύση και 10 στην Ένωση Κεντρών, όλα δείχνουν κυβέρνηση συνεργασίας με τον πρόεδρο Λεβέντη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δύο μέρες πριν ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, διαρρέει έγγραφο της πρώην ΚΥΠ που επιβεβαιώνει ότι δάκτυλος Μητσοτάκη, του παλαιού, πλαστογραφούσε τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0 οι ώρες τους. Ο Λεβέντης αποσύρει τη στήριξή του και οδηγούμαστε σε νέα εκλογική μάχη. Συγκλονιστικό. Γίνονται τα πράγματα πολλά σε όλα τα παιδιά. Πολλά. Λοιπόν, πάμε στον Απρίλιο να δούμε την εξέλιξη, τον οποίο έχει γράψει ο περιμένει ο Στοϊκά, για να το πούμε και ολόκληρο στον δρόμο όπως πρέπει. Ο μήνας ξεκινάει με το happy end της περιπέτειας του Κώστα Βαϊμάκη, ο οποίος κατά την επιστροφή του στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου τον περιμένει χιλιάδες κόσμου, κάνει νόημα να βγει Σακύρα από το αεροπλάνο, ενώ από το μεγάφωνο του αεροδρομίου παίζει το Τσαπονγκαρία, το οποίο φιγουράρει σταθερά στο νούμερο 1 όλων των τσάρτ της Ιφιλίου.
Πλήθος διασύμων περιμένει να αποθεώσει τον πολιτικό κρατούμενο στη στιγμή της απόλυτης δόξας και δικαίωσής του, μεταξύ των οποίων και ο Ζεράρ Πικέ, στον οποίο ο Κώστας Βαϊμάκης απευθύνει επανειλημμένα τη φράση «Και μοιραμπομπό», περνώντας από μπροστά του και έχοντας την αγκαλιά του τη Σακύρα από τη μία και τη Σοφία Βεργκάρα από την άλλη. Στο εκλογικό μέτωπο και καθώς ετοιμαζόμαστε για νέα εκλογική αναμέτρηση, το ντοκουμέντο δημοσιεύει συνομιλία που έχει υποκλαπεί από το Predator μεταξύ υπουργού και γνωστού σουβλατζή του κέντρου των Αθηνών, στην οποία ο υπουργός παραγγέλνει ξεδιάτροπα γύρους μανιταριών σε πίτες από κοινόα με σως από lemongrass και φασόλια ενταμάμε, αναφέροντας υποτιμητικά ότι ο χοιρινός γύρος είναι για να τον τρώνε οι πλεμπαίοι μπίθουλες της αριστεράς. Υπό το φως των αποκαλύψεων και κατόπιν αμφιλεγόμενων τοποθετήσεων των προοδευτικών κομμάτων, σύμφωνα με τις οποίες η vegan διατροφή δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της νομεγκλατούρας, οι νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτο κόμμα την ελληνική λύση, ενώ δεύτερο εμφανίζεται το ΚΚΕ μετά την επική δήλωση Κουτσούμπα. Αυτή την κοιλιά πώς νομίζετε ότι την έκανα, με τόφου και γάλα καρύδας, η οποία συσπυρώνει γύρω από την πληθωρική του παρουσία του απανταχού κρεατοφάγους. Μετά από αυτά, και με κίνδυνο να οδηγηθεί η χώρα σε νέα περίοδο διχασμού και ακυβερνησίας, ορκίζεται κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης με άξονα την Τριανδρία Λεωνίδα Κουτσόπουλου, Σωτήρη Κοντιζά και Πάνο Ιωαννίδη, η οποία αναλαμβάνει να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές, αφού πρώτα ψηφιστεί εθνικός διατροφικός οδηγός κοινής αποδοχής. Εν τω μεταξύ, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Τσαούσης στοχοποιείται εκ νέου από κακόβουλο email με συνημμένο ένα ακυκλοφόρητο 2ωρο sex tape της Reese Witherspoon, με το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει κληρονομιά ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, εφόσον Α καταφέρει να το δει ολόκληρο χωρίς διακοπές και Β πείσει τον Παναγιώτη Ρήλο να χτυπήσει την επαγγελματική του κάρτα 10 συνεχόμενες μέρες μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ο γενναίος ραδιοφωνικός παραγωγός, σκεπτόμενος την οικονομική αποκατάσταση των παιδιών του, θα πάρει την απόφαση να δει το βίντεο, το οποίο είναι βέβαιο θα το σημαδέψει για πάντα. Δυστυχώς όμως, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες προσέγγισης και τα γενναία ανταλλάγματα, ο Παναγιώτης Ρήλος με μήνυμα στον τηλεφωνητή θα αρνηθεί να συμμετάσχει στο εγχείρημα, επικαλούμενος γενικώς κόπωση. Κατά τα λοιπά, στο κορυφαίο σε συγκινήσεις ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου, μετά τα ευτράπελα που προηγήθηκαν, αποφασίζεται η διεξαγωγή των play-off στο δημοτικό στάδιο της Γάβδου, τη λεγόμενη Φούσκα της Γάβδου, με διαιτητές από τα νησιά Φίτζι, που ήταν οι μόνοι που δήλωσαν ενδιαφέρον, παρουσία 12 οπαδών από κάθε ομάδα και 2 μοιρών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό προς αποφυγή εκτρόπων. Η επίσημη αιτιολογία της απόφασης είναι η αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης της COVID-19. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στο Μάιο, τον οποίο έχει συγγράψει ο Βλάτ Τέβες. Ελλάδα, χώρα του φωτός, πολεμιστής ειρηνικός. Η χώρα μας μοιράζει για μία ακόμη φορά πολιτισμό. Σε μία πρωτοφανή απόφαση στα παγκόσμια χρονικά, η Super League και η ΕΠΟ ανακηρύσουν όλες τις ομάδες του ΠΟΚ, σύν τον ΠΑΟΚ, πρωταθλητές και κυπελούχους. Κούπες και μετάλλια δίνονται σε όλες τις ομάδες. Φυσικά πρέπει να αποφασιστούν και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η απάντηση δίνεται με τη διεξαγωγή κλήρωσης από none other than Gianni Cretino Infantino, ο οποίος δίνει διεθνή προβολή στην ελληνική πρωτοβουλία, δηλώνοντας τα ΜΜΕ. The Philo Team is very strong with this one. Η Ρίστον Παρόδο εκφράζει την ευαρέσκειά του για την υποψηφιότητα Σαουδικής Αραβίας Ελλάδας-Αιγύπτου για το Μουντιάλ του 2030, δηλώνοντας πως ο φάκελος είναι ο καλύτερος που έχει δει στη ζωή του. Εξώφυλλο από δέρμα γκαμήλας, γράμματα τυπωμένα από χρυσό και μεράκι ελληνικό. Στο Τσουλού κληρώνεται ο ΠΑΟΚ. Στο Τσουλού η City φτάνει στο τελικό, όπου αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Ο Μέση δεν παίζει επειδή τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση σε ένα καθόλου ύποπτο τζαρτζάρισμα του Εμπαπέ. Ο Γουαρντιόλα κατεβάζει τη City με σύστημα 0-10-0, θέλοντας να αποδείξει πόσο πασέ είναι τα φορ και τα μπακ στο μεταμοντέρνο ποδόσφαιρο. Στο ημίχρονο η Παρή κερδίζει 3-0 με χάτρικ Εμπαπέ και ο Πεπ βάζει μέσα Χάλαν γυρνώντας την ομάδα σε 0-9-1. Με χάτρικ του Νορβηγού το παιχνίδι πάει στα πέναλτι. Μετά από μία ώρα που βαράνε πέναλτι, η Πόρνη δεν μπαίνει μέσα, συν τραυματίζει τον Νεϊμάρ όταν σκοντάφτει μπροστά στη βούλα. Ο ρέφερι διακόπτει διαδικασία και η City κερδίζει στο στρίψιμο της δεκάρας. Το Conference παίρνει Φιωρεντίνα με τους οπαδούς της να κατεβαίνουν με πανό «Δε σε χάλασε Μπάτζιο» και το Europa League «Για μαντέψτε». Ναι, καλά μαντέψατε. Το πήρε ομάδα από την Ανδαλουσία και δεν είναι η Μπέτις. Στη ΔΕ Ιταλία η Νάπολη ξαναπαίρνει το πρωτάθλημα και οι Ναπολιτάνοι θυσιάζουν goats στο άγαλμα του Diego Maradona. Στη Eurovision, μετά την υποβάθμιση των κριτικών επιτροπών, οι National Broadcasters πιάνουν το μήνυμα και στέλνουν στο διαγωνισμό Eurovisioniακά τραγούδια και όχι τα καταθλιπτικά που έστελναν τους αυτοκτονικούς από εκεί που ήρθαν. Ο διαγωνισμός εξελίσσεται σε τεράστια επιτυχία, το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο και την κούπα σηκώνει η Ισπανία με το άσμα. Με το άσμα Aquí el buen español. Μπράβο, γιατί εδώ τα καλά ισπανικά δηλαδή. Ναι, γιατί το έχω εδώ πέρα λίγο γραμμένο περίεργα. Mm-hmm.
Δεύτερη, Ουκρανία με το άσμα Πουτινιές, η Πουτίνη όπως είναι στη γλώσσα τους. Η Ελλάδα μας δεν θα μπορούσε να κατέβει με κάποιον άλλον εκτός από Νίκο Κοκλώνη, με το χαρακτηριστικό τίτλο Κοκλονισμός, ένα τραπ με λίγο από μπουζούκι και κατακτά εκτός από τις καρδιές και το χάλκινο μετάλλιο. Έτσι. Μπράβο Ελλάδα, θέλω να πω εγώ. Μπράβο Ελλάδα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, το ημίωρο αυτό θα κλείσει με τον, με την ανάγνωση του Ιουνίου, τον οποίο έχει γράψει ο ακροατής, φορουμίτης, με το ψευδόνυμο «Θα γίνω διαβήτης απόψε στο κορμί της». Μήνας εκλογών σε Ελλάδα και Τουρκία. Στην Τουρκία τα πράγματα ήταν απλά. Ο Ερντογάν ξαναβγήκε πρόεδρος με 70% ή 51 εκατομμύρια ψήφοι σε σύνολο 50 εκατομμυρίων ψήφων. Διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις έχουν αποτέλεσμα τα αναμενόμενα μπάχαλα. Η γνώμη των αντιπάλων του Σουλτάν Ερντογάν δεν γίνεται γνωστή. Ίσως φταίει που η μισή είναι φυλακή και άλλη μισή δικάζονται. Στην Ελλάδα, μετά από δύο γύρους, η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται πώς καταφέρνει να εμφανίζεται πιο λίγη και από το μικρό Πιερότο, ενώ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ακούγεται μια γνώριμη φωνή να λέει «The dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural». Η Εύα Καϊλή, μήνες μετά το σκάνδαλο, δίνει την πρώτη της συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δηλώνει ξανά πως είναι αθώα, πως τα λεφτά στο σπίτι της ήταν από ένα φίλο από το χωριό που δεν τον ξέρουμε. Συνεχίζει δηλώνοντας πως έκανε πάντα αγώνα κατά του σεξισμού, εναντίον όσων έλεγαν πως έκανε πολιτική καριέρα με μόνο προσόν την ομορφιά της. Ολοκληρώνει δηλώνοντας πως θα εργαστεί πολύ σκληρά για να ξεπλύνει το όνομά της, όσο σκληρά εργάστηκε σε όλη τη ζωή της. Στα Fight Clubικά, ο μήνας δεν έχει πολλά αθλητικά νέα, οπότε ο ψηλός παίρνει μια εβδομάδα άδεια. Τρεις μέρες μετά, το Mykonos Live TV ανεβάζει βίντεο με το Σοφάκι και το Σακυράκι να βάζουν αντιλιακό στο δασίτριχο στήθος του κυρίου Κώστα. Ο Τσαούσης αρκείται να βρίσκεται κάτω από τον μπάτι του air condition για να μπριζάρει γλυκά τα ξέρετε πια. Ο Ρήλος αρχίζει την καλοκαιρινή του άδεια. Τη μονοτονία διακόπτει η ειδοποίηση της πρεσβείας της Αργεντινής εν Αθήνες, η οποία ανακοινώνει την ανακήρυξη του κυρίου Ιωάννη Τσαούση σε επίτιμο πρόξενο της Αργεντίνας. Ο κύριος Ιωάννης εμφανίζεται συγκινημένος στην τελετή και δηλώνει απλά «Αργεντίνα, πάντα πίστευα, πάντα στήριζα». Μάλιστα. Εντάξει, έχουν γίνει πραγματάκια γενικώ πέρα μου. Έχουν γίνει πραγματάκια. Μήπως προλαβαίνουμε και έναν Ιούλιο, λες. Στο... Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Εγώ λέω προλαβαίνουμε. Ε? Εγώ λέω προλαβαίνουμε. Άντε, λοιπόν, μας. Ιούλιος από ροή κοινόα. Για πάμε. Ο μήνας ξεκινάει με τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού να δηλώνουν άγνοια για τα μεταγραφικά, καθώς ο Ιβάνοβιτς δεν επιτρέπει να διαρρεύσει τίποτα. Ο Κώστας Βαξεβάνης πάει καλεσμένος στην εκπομπή της Γιάμαλη στο Κόντρα Channel και η παρουσιάστρια του λέει: «Κυβερνούσε ο Μητσοτάκης. Έχεις βγάλει τόσα σκάνδαλα και ξαναβγαίνει. Τι κάνεις μπρος στους αριστερούς μια ζωή εξέδρα? Τους πνίγω. Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω». Και έτσι αποφασίζει να το γυρίσει σε αθλητικό ρεπορτάζ και μέσα σε λίγες μέρες αποκαλύπτει τη λίστα με τους μεταγραφικούς στόχους της πράσινης ομάδας. Πρόκειται για τρεις Σλοβαίνους που τα συμβόλαιά τους μόλις έληξαν και ψάχνουν να κάνουν το restart στην καριέρα τους. Επίσης, σύμφωνα με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο, έχουν καλό πλασοκουντεπιέ, ειδικά όταν το γήπεδο είναι γρήγορο. Τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν εν καιρό. Ο Χάρι Μαγκουάερ θα επιλέξει να παραθερήσει την αγαπημένη του Μύκονο, αλλά στα γραφικά σοκάκια του νησιού θα έρθει αντιμέτωπος με φίλους της πρωταθλήτριας Αγγλίας Arsenal και θα τους βγάλει knockout με μία κίνηση. Στις αστυνομικές αρχές υποστήριξε πως τους χτύπησε κατά λάθος όταν προσπαθούσε να ανέβει κάτι σκαλιά και έριξε το φταίξιμο στις παντόφλες. Ο τερματοφύλακας Αργεντινής Εμιλιάνο Μαρτίνες θα πάει στην Κρήτη και θα ενθουσιαστεί τόσο πολύ από τη στάκα, το απάκι και τα υπόλοιπα τοπικά εδέσματα, όπου πάνω στην έξαψη θα ποστάρει στο Instagram γυμνή φωτογραφία με την απόδειξη του γεύματος να κρύβει το επίμαχο σημείο. Με τον Γιώργο Αμυρά να σχολιάζει: «Γατάκι, όταν τα έκανα εγώ αυτά, εσύ έτρωγες πάγκο από το Σέσνη». Σε άλλα νέα, η ΑΕΚ για να κατασκοπεύσει τους αντιπάλους της για μία ακόμη φορά καινοτομή. Εκπαιδεύει τον Πέτρο Μάνταλο ώστε να γίνει 3-Eyed Raven ως άλλος Μπραν Στάρκ και πλέον είναι σε θέση να βλέπει μέσα από τα μάτια του Οδυσσέα, με αποστολή να πετάει πάνω από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και να βλέπει τις πτήσεις για να εντοπίσει παίκτες που έρχονται ή έστω μάνατζερ. Μέχρι τώρα έχει δει μόνο τουρίστες και τον Πρωθυπουργό να φεύγει για τριήμερα. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11. Έχουμε άλλους 5 πολύ σημαντικούς μήνες για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η χρονιά. Οπότε πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Δεύτερο ένα Fight Club και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε άλλο αγωνία. Ούτε εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε σε αγωνία, είναι η αλήθεια. Ούτε κανένας. Επιστρέφουμε στον Καζαμία του Fight Club για το 2023 και ξεκινάμε με τον Αύγουστο, τον οποίο έχει συγγράψει ο Γκοτζόσαυρος.
Τα κανάλια αφουγκραζόμενα τον Παλμό και τα μεγάλα ερωτήματα της κοινωνίας καλούν συνεχώς εκπομπές τους στον Παύλο Χαϊκάλη, ρωτώντας τον αν θα είναι καλή η φετινή Παναγιά. Ο Παυλάρας απλώνει στα τραπέζια τους αστρολογικούς του χάρτες και δυστυχώς έχει κάθε λόγο να ανησυχεί. Αποκαλύπτει ότι ο Πλούτωνας καταλήγει στην Αφροδίτη για να του κάνει φυλάκι το πόδι και να του περάσει το βαβά μετά από τσίπημα του Σκορπιού. Ταυτόχρονα ο Δίας και ο Ερμής έχουν πάει στους Ιχθύς να μας αμπουκώσουν ψαράκια, το έχουν ρίξει στο ούζο και συμπεριφέρονται σαν Εγγλέζοι μέθηση στο φαλιράκι. Ο Ποσειδώνας, αντί να του συμμαζέψει, έχει πέσει με τα μούτρα στο ψιστήρι της Σελήνης, η οποία όμως ως γνωστόν αγαπάει Χόχο και τον απορρίπτει ακατάπαυστα. Η Δέσποινα Βανδύ παρεμβαίνει και δηλώνει πιο ευτυχισμένη και πιο ερωτευμένη από ποτέ στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη. Η ζωή δεν αργεί να επιβεβαιώσει το αστρορεπορτάζ του Παύλου Χαϊκάλη, καθώς λίγες μέρες αργότερα ο συνδικαλιστής αστυνόμος Σταύρος Μπαλάσκας αποσύρεται από τα κανάλια, την αστυνομία και τον συνδικαλισμό και καταλήγει καλόγερο στο Άγιο Όρος. Στη λιτή ανακοίνωση της απόσυρσής του αναφέρει: τίμησα τη βαριά φανέλα της αποβλάκωσης με αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Εδώ και καιρό όμως έχω πάψει να είμαι ο σούπερστάρ των ουρακοτάγκων. Δίνω σκυτάλι στον Παύλο Χαϊκάλη. Χαχα, έκανε και ρήμα. Σκυτάλι Χαϊκάλη. Χαχα. Η Δέσποινα Βανδύ παρεμβαίνει και δηλώνει πιο ευτυχισμένη και πιο ερωτευμένη από ποτέ στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη. Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανακοινώνει ότι είναι 2 μήνων έγκυος, καθώς η Δέσποινα Βανδύ τον κάστρωσε στις διακοπές του Ιουνίου, ζητώντας τους selfies που θα αναδεικνύουν τον έρωτα και την ευτυχία τους. Πολλοί αμφισβητούν τον γοητευτικό ηθοποιό και αποδίδουν το μέγεθος της κυλάρας του σε περιπτερόμπειρες. Ο Μπισμπίκης αναγκάζεται να δώσει τη δημοσιότητα φωτογραφίες από το τελευταίο του υπερηχογράφημα, καθώς και τα τελευταία του ψαξίματα στο Google. Αυτά περιλαμβάνουν ερωτήματα όπως: επιτρέπεται το κάπνισμα την ώρα της γέννας? Επηρεάζει το θυλασμό το κάπνισμα? Υπάρχει βρεφικό γάλα που να περιέχει νικοτίνη? Η Δέσποινα Βανδύ παρεμβαίνει και δηλώνει πιο ευτυχισμένη και πιο ερωτευμένη από ποτέ στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στο Σεπτέμβριο, τον οποίο έχει συγγράψει ο Γόγολος Τριάδης Κουνενάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πιστεί στη δέσμευσή της να βάζει σε κέρυες θέσεις ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από το αντικείμενο που καλούνται να διαχειριστούν, ανακοινώνει τον πρώτο ανασχηματισμό της. Το αρχικό κλίμα εφορίας παγώνει γρήγορα, με τα μύτια να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να ανακαλύψουν ποιος είναι ο νέος υπουργός εργασίας που ακούει στο όνομα Παναγιώτης Ρίλης. Στην ιστορική τελετή παράδοση παραλαβής δεν παρευρέθηκε ο νέος υπουργός λόγω μιας μικρής αδιαθεσίας που ένιωσε στα ένσημά του, δίνοντας παράλληλα το στίγμα του για τη μετέπειτα διαχείριση του καυτού χαρτοφυλακίου του εν λόγω Υπουργείου, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο του να γίνει χειρότερος από το Χατζηδάκι. Προς έκπληξη όλων, η ιστορία του Ζωζέφ Μιναλά της εργατικής τάξης δεν ήταν αυτή που μονοπόλησε την επικαιρότητα. Η αποκλειστική συνέντευξη της Εύας Καϊλή μέσα από τη φυλακή στο Θέμη Συνάνογλου ταράζει τα νερά. Κυριολεκτικά, παρατηρείται η μεγαλύτερη λειψιδρία στη χώρα από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Γεγονός που αναγκάζει την Ελλάδα να ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού υδάτινης στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδίδοντας κυριαρχία που μέχρι τότε κατήχαν μόνο οι οικονομικοί μας δανειστές. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αναταραχή στην πολιτική ζωή του τόπου, φέροντας εκ νέου την αστάθεια, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για νέα προσφυγή. Προσφυγή στις κάλπες. Γύρνα στον πάγκο σου, Γιαννάκη Οκά. Στις κάλπες, είπαμε. Στα αθλητικά, μετά το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μοιάζουν μπερδεμένοι, με την ομάδα να αποκτά μεν τους Βινίσιους, Μόντριτς, Κρος, Μπενζεμά και Δούμτσιο, αλλά να μην κάνει καμία κίνηση για κάποιον κεντρικό αμυντικό που είναι σαφές ότι χρειάζεται εδώ και μερικές δεκαετίες, ή έστω για κάποιον που ψήνεται να μαρκάρει με οποιονδήποτε άλλο μέλος του σώματός του πλην των ματιών του. Στον αντίποδο, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει καμία μεταγραφή, αφού κανείς εκ των υποψηφίων αποκτημάτων δεν περνά τα τεστ του Γιοβάνοβιτς, η ΑΕΚ δίνει δανεικό τον Αραούχο στη Λας Πάλμας και τον ξαναπαίρνει πίσω, ενώ ο ΠΑΟΚ διαλέγει στην τύχη μία ομάδα του ρωσικού πρωταθλήματος και μετά διαλέγει στην τύχη τρεις παίκτες της ομάδας που διάλεξε την τύχη και τους αποκτά με κανονική μεταγραφή. Το μουντομπάσκετ ολοκληρώνεται με την Ελλάδα μας πρωταθλήτρια και το Θανάση Αντετοκούμπο να αναδεικνύεται MVP. Στις δηλώσεις του στέκεται στη δύναμη που του έδωσε η αγάπη της Δέσποινας Βανδύ και του Βασίλη Μπισμπίκη, δηλαδή του Μαυρίκιου Μαυρικίου και της Ηλάιρας, αλλά για ανθρώπους που γουστάρουν οικονομίδι, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε. Στα κοινωνικά, ο Γιάννης Τσαούσης λαμβάνει mail με πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί. Αν χτυπήσει τατού στο ποπό του το απορριμμένο πρόσωπο του Γιώργου Ρωμανιά ύστερα από 27 συνεχόμενα ναι, η χώρα θα λάβει δωρεάν νερό και θα βγει από το τέλμα. Ο Γιάννης αρνείται κατηγορηματικά, αλλά με προσωπική παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας πείθεται να προχωρήσει στο απονοημένο διάβημα με κέρδος 3 ριλίσια ρεπά, δηλαδή 6 χρόνια πληρωμένης άδειας. Ο Κώστας Βαϊμάκης γνωρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη σε συνέντευξη για το Studio 4
και την ώρα που μιλάνε για την Πανάθα και την επίθεση από τα πλευρά, η Δέσποινα Βανδύ παρεμβαίνει και δηλώνει πιο ευτυχισμένη και πιο ερωτευμένη από ποτέ στο πρισμένο πια πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη. Μάλιστα. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στον Οκτώβριο. Είδες. Τον οποίο Οκτώβριο έχει συγγράψει ο «Πήγα για καφέ με Νέτα και της Κέρας Ομεντιέτα». Ο μήνας ξεκινά με ένα γιγαντιαίο τηλεοπτικό μπαμ. Ο Κώστας Βαϊμάκης θα παρουσιάσει διαγωνισμό τραγουδιού με δίδυμα διάσημων. Ένας τραγουδιστής, ένας μαϊντανός, διάσημος, τι λέω. Δίδυμο θα έχουμε και στην παρουσίαση, καθώς τον γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό θα συνοδεύει η Σακύρα. Στην κριτική επιτροπή θα είναι η Σοφία Βεργκάρα, η Ευγενία Μανολίδου, η Βίκη Καγιά και η Ζόζεφιν. Μα τι σχέση έχουν με το τραγούδι αυτές, λένε κάποιοι κακεντρεχείς. Γιατί ο Φασούλης με τη Σταυροπούλου τι σχέση έχουν, λέει κάποιος άλλος κακεντρεχείς. Επειδή το franchise του Just the Two of Us το έχει ακόμα καπαρωμένο ο Κοκλώναρος, η εκπομπή παίρνει τον τίτλο «Και τώρα τα δυο μας». Στην πρεμιέρα του show, ο Κώστας ξεκινάει λέγοντας με λάγνα φωνή «Γεια σας, και τώρα τα δυο μας». Και η θερμοκρασία όπως και η υγρασία στο στούντιο ανεβαίνουν κατακόρυφα. Φαβορή για να το σηκώσει είναι το ζευγάρι Δέσποινας Βανδύ Βασίλη Μπισμπίκη, με τη Δέσποινα να δηλώνει πιο ευτυχισμένη και πιο ερωτευμένη από ποτέ στο πλευρό του εγκυμονούντος Βασίλη Μπισμπίκη. Ο ΠΑΟΚ, λόγω λάθους στο φάκελό του, χάνει το δικαίωμα να αγωνιστεί στο Champions League, συνεχίζοντας τη δυσάρεστη παράδοση να χάνει τελευταία στιγμή τη συμμετοχή στους ομίλους. Παίρνοντας τη θέση του, ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Champions League σε όμιλο με Ρεάλ, Μαρσέι και Αποέλ, με ένα χορταστικό 4-4 στον Περναμπέου με τη Ρεάλ. Η νέα επίθεση του Ολυμπιακού πετάει φωτιές. Παρόλα αυτά υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, καθώς ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 0-3 και όσα γκολ δέχτηκε ήρθαν από την πλευρά του Μαρσέλο. Την κατάσταση δεν βοηθάει καθόλου βίντεο που δείχνει τη βραζιλιάνικη παροικία του Ολυμπιακού να κάνει μπάρμπεκιου με βραζιλιάνικα κρέατα στο σπίτι του Μαρσέλο. Ο Ολυμπιακός φέρνει εκ νέου ισοπαλία 3-3 στο Καραϊσκάκι με τον Αποέλ, με τον Μαρσέλο να σέρνεται. Το γήπεδο δονείται από το σύνθημα πάρε τις πικάνιες σου και φύγε από εδώ. Στα πολιτικά, ο πιο δημοφιλής υπουργός της κυβέρνησης παρετείται και όλα δείχνουν πτώση της κυβέρνησης και νέες εκλογές. Ο Παναγιώτης Ρήλος δηλώνει ότι δεν αντέχει μακριά από τον Big Win Sport FM, τον Τζουβέλα και τη Ζαφυρά του. Εκτός από το βαρύ εργασιακό φορτίο που κουβαλά, του έχει λείψει το περιβάλλον ενός αθλητικού ραδιοφώνου. Θέλω να μιλήσω για μπαλίτσα, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Επιστρέφει στην εκπομπή από εδώ τους από εκεί, όπου καθημερινά συνομιλούν για φαγητά. Επίσης, αναλαμβάνει να καλύψει το κοινό του Βαϊμάκη στο Fight Club, καθώς λόγω του και τώρα τα δυο μας, ο Τσαός είναι μόνος του Δευτέρες και Παρασκευές. Εντάξει, το μεγαλύτερο ψέμα είναι το τελευταίο αυτό κομμάτι, έτσι. Ποιο απ' όλα. Το τελευταίο κομμάτι. Ότι αναλαμβάνει να καλύψει το κενό του Βαϊμάκη για να δουλέψει δηλαδή έξτρα. Όλα τα υπόλοιπα μπορώ να τα δεχτώ εκτός από αυτό. Και φτάνουμε στο Νοέμβριο, τον οποίο έχει συγγράψει ο Τάσος Σοφικό Κορινθίας. Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται, όπως και οι απειλές του Ταγί Περντογάν ότι θα έρθει ξαφνικά ένα βράδυ. Η ελληνική κυβέρνηση σνομπάρει τις απειλές του μέσω της υπουργού τύπου Βάνας Μπάρμπα, η οποία δηλώνει πως δεν κάνει πράγματα ο κ. Ερντογάν. Να παίξει θέλει. Δεν δαγκώνει. Αν γίνουν πράγματα, το ξανασυζητάμε. Ο Γιώργος Αυτιάς από την πρωινή του εκπομπή παίρνει επώμου τις απαντήσεις σε ανάλογο τόνο στον Τούρκο πρόεδρο. Προκαλεί συνεχώς τον Ερντογάν να βρεθούν στα στενά του Βοσπόρου μόνοι τους, χωρίς κράνη και μαχαίρια, για να λυθεί το θέμα αντρικά. Ο Ερντογάν σηκώνει το γάντι και έρχεται ξαφνικά ένα βράδυ στα στενά του Γκίζη. Στέλνει μήνυμα στο Γιώργο Αυτιά, λέγοντάς του: «Κάτι μυρίζει στα στενά του Γκίζη. Σε περιμένω». Ο Γιώργαρος κατεβαίνει Γκίζη με τις πιτζάμες του, τα γυαλιά του και το βιβλίο του, τα πάντα για το ασφαλιστικό. Εντοπίζει τον Ερντογάν και όσο κινείται προς το μέρος του, αρχίζει να του λέει ιστορίες του παππούλη του από τη Σάμο με βλαχοσαμιώτικη προφορά. Πριν ακόμα τελειώσει την ιστορία που ο παππούλης τάναβε το καντιλάκι για να διαβάσει του βιβλίο του να μάθει γράμματα, να μεγαλώσει, να φουράει σακάκι, ο Ταγί πληποθυμά λόγω υπερβολικού κριτζαρίσματος. Ο Γιώργης του ξυλώνει το μουστάκι και αφήνει στο πλάι του το βιβλίο του με τη σημείωση «Αυτιάς μυρίζει» στα στενά του Γκίζη. Στην επόμενη εκπομπή του καίει σε ζωντανή μετάδοση το μουστάκι του Ταγί, προκαλώντας ταπείνωση στους Τούρκους και ενατριχύλα στους Έλληνες. Στα ποδοσφαιρικά, η ΑΕΚ έχει ξεφύγει με 15 βαθμούς στην πρώτη θέση και επειδή το ενδιαφέρον του κόσμου για το πρωτάθλημα ατονεί, η Super League αποφασίζει να δώσει την προεδρία της στο Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ώστε το πρωτάθλημα να μετατραπεί σε σίριαλ. Με απόφαση του κορυφαίου Έλληνα σεναριογράφου, ο Κουρμπέλης θα φτιάχνει με τον Χάμες, ο Νέλσον Ολιβέρα με τον Θόδωρο Καρυπίδη και ο Βίντα με τον αετό της ΑΕΚ, τον Οδυσσέα. Επίσης, με απόφαση του Χριστόφορου, οι τερματοφύλακες της ΑΕΚ τυφλώνονται, τα στόπερ του Ολυμπιακού κουτσένονται
και οι επιθετικοί του ΠΑΟ ξεκινούν τη χρήση ηρωίνης. Εποφελούνται οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και του Άρη που τη γλιτώνουν με μια απλή μελαγχολία επειδή ο Χριστόφορος τους διέταξε να κουρευτούν καραφλωμοϊκανοί σαν τον Πάνο Μουζουράκη. Η βαθμολογία του πρωταθλήματος άμεσα παίρνει φωτιά και το Netflix αγοράζει τα δικαιώματά του. Στην πρώτη του συνέντευξη στον Άσο Γουμενίδη, το έμβριο του Βασίλη Μπισμπίκη δηλώνει πιο ευτυχισμένο και πιο ερωτευμένο από ποτέ στην κοιλιά του Βασίλη Μπισμπίκη. Ενώ η Δέσποινα Βανδύ, με έκτακτη παρέμβαση, εκπροσωπώντας το πλευρό του, δηλώνει: «Κι εγώ, κι εγώ». Μέσα στις επόμενες μέρες, πιο ερωτευμένοι και πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, δηλώνουν επίσης οι κάλτσες του, εκπροσωπώντας τις πατούσες του, το μποξεράκι του, εκπροσωπώντας τα χλεχλένια του και η παλεφίπ, εκπροσωπώντας την πανάθα του. Και φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, πλέον στο Δεκέμβριο, για να δούμε πώς θα κλείσει και αυτή η συναρπαστική χρονιά που έχουμε μπροστά μας. Το Δεκέμβριο, λοιπόν, τον οποίο έχει συγγράψει ο Χομπίστας. Στον τελευταίο μήνα του χρόνου, το φάντασμα του πολέμου κινείται πάνω από την πρωτεύουσα. Ο Γιώργης ο Αυτιάς τιμάται με το τάγμα του Σωτήρος και ένας μεγαλοπρεπής Ανδριάντας, αντίστοιχος με του Λεωνίδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, θα στηθεί στην κεντρική πλατεία του Γκίζη. Σε αυτόν, ο ήρωας θα στέκεται λεβέντικα, προτάσσοντας με το αριστερό του χέρι το magnum opus του για το ασφαλιστικό και με το δεξί χέρι σηκωμένο θα επιδεικνύει το μουστάκι του Ερντογάν. Οι Τούρκοι στο μεταξύ ανασυντάσσονται, καθώς δεν μπορούν να αφήσουν αναπάντητη τέτοια προσβολή. Πιο έτοιμοι από ποτέ, αυτή τη φορά δεν θα έρθουν ακριβώς νύχτα, αλλά ξημερώματα. Παίρνοντας μαθήματα από τις τακτικές του ίδιου του εχθρού, θέλοντας να γίνουν ένα με αυτόν και να τον κατατροπώσουν από μέσα, οι Τούρκοι μελετούν την τακτική του Θάνου Πλεύρη όταν έκανε καταδρομική στην πλατεία των Εξαρχείων, καταφέροντας να σπάσει το άβατο χωρίς να τον αντιληφθεί ούτε περιστέρι. Αρχές Δεκέμβρη, στις 6 το πρωί, επίλεκτη ομάδα διάσημων Τούρκων με εμπειρία από το Survivor μαζί με τον Ρουστούρ Εκμπέρ, τον Σαλτ Μπάε και την Σερτά Μπερενέρ εμφανίζονται στον Γκίζη και βεβηλώνουν τον Ανδριάντα του Γιώργου Αυτιά. Η Αθήνα δεν σοκάρεται από την εμφάνιση του εχθρού στην καρδιά της και το μεγάλο χτύπημα που κατάφερε στο σύμβολο της ελληνοσύνης. Φαίνεται προετοιμασμένη για την αντίδραση της Άγκυρας και εξαποστέλνει τη δική της επίλεκτη εθνική ομάδα, αποτελούμενη από τους All Stars Survivors, οι οποίοι ήταν σε μυστική αποστολή προετοιμασίας με το πρόσχημα του reality την άνοιξη του 23 στον Άγιο Δομήνικο, τον Άγγελο Μπασινά, τον Έκτορα Μποτρίνη και τον Σάκη Ρουβά. Οι μάχες μένονται όλο το Δεκέμβριο στην Αθήνα, χωρίς νικητές και ηττημένους, και μια ολόκληρη χώρα να ζει υπό το καθεστώς φόβου. Τα σουτ του Άγγελου Μπασινά δεν φαίνεται να ανησυχούν πια το Ρουστού. Οι Κυλιακοί του Σάκη δεν έχουν πια την τρομερή όψη του παρελθόντος που με βιά μετρούσαν τα 12 στη Eurovision, ενώ η Σερτάμ έχει εξελίξει με νέες κινήσεις στο δικό της χώρο της κοιλιάς και ο Έκτορας κρύβεται από το αφιχιονισμένο χέρι του Σαλτ Μπάε, μην τον κάνει παστό από το αλάτι. Είναι πια ξημερώματα Χριστουγέννων και η λύση στα διέξοδα του πολέμου έρχεται από ψηλά με θείο τρόπο. Είναι ο Οικουμενικός, ο Ενωτικός, ο Πανανθρώπινος, ο Άγγελος Κυρίου Στράτος Τζο. Ήρθε ξανά να φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα, να αγαλιάσει τις ψυχές όλων των ανθρώπων και να συμφιλειώσει τους δύο λαούς για πάντα σε μια ζωή αρμονική και ειρηνική. Στην αρχή, κάνει τη γνωστή ερώτηση, ξέροντας φυσικά την απάντηση. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Όλοι σαστίζουν, ηρεμούν, ένα μικρό ρίγος τους διαπερνά, γουρλώνουν τα μάτια τους, αρχίζουν να δακρύζουν, να κοιτάζουν ένα τον άλλον, γίνονται μια αγκαλιά και τραγουδάνε. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Στο τέλος του μήνα, η Δέσποινα Βανδύ δηλώνει πιο ευτυχισμένη και ερωτευμένη από ποτέ, που πέρασε άλλος ένας χρόνος στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη. Μάλιστα. Τα εμείς τα είπαμε. Ναι. Εσείς τα ακούσατε. Και από εκεί και πέρα, για ό,τι συμβεί από όλα αυτά τα πράγματα που παραδοσιακά συμβαίνουν κάθε χρόνο, θα ξέρετε πού τα ακούσατε πρώτοι στην εκπομπή που κανονικά τα ακούτε ώρα τελευταία. Ναι. Ισχύει αυτό. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για την εγκυρότητα του Καζαμία του Fight Club όλα αυτά τα χρόνια, από το 2003, οπότε και γράφτηκε ο πρώτος Καζαμίας, μέχρι και φέτος. Θα τους βρείτε όλους στο fightclub.gr. Θα δείτε ότι υπάρχει πληθώρα πραγμάτων τα οποία έχουν επαληθευθεί. Και μάλιστα, αν σκεφτείτε στην πραγματικότητα στον Καζαμία, πόσα πράγματα γράφονται, δηλαδή σε κάθε Καζαμία, από τα πράγματα που μπορούν να συμβούν, τα ποσοστά επιτυχίας είναι πραγματικά εντυπωσιακά όλα αυτά τα χρόνια.
Ο Καζαμίας βεβαίως θα ανέβει και στο... Ο Καζαμίας θα ανέβει στο fightclub.gr αύριο, ναι. Εννοείται. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Ξέρετε, αυτή η ιστορία με τον Καζαμία είναι μία ιστορία η οποία είχε αυτό που λέμε την εξέλιξη που θα έπρεπε. Είχε την εξέλιξη ολόκληρη, δεν παρέλειψε κανένα στάδιο. Δηλαδή, ο Καζαμίας είναι μια ιστορία την οποία ξεκινήσαμε εγώ με τον Κώστα το 2003. Ξεκινήσαμε κανονικά και γράφαμε 6-6 μήνες ο καθένας για χρόνια. Ναι, ναι. Μετά, σε ένα δεύτερο στάδιο, μπήκε στη συγγραφική ομάδα ο Μάξης Παπασημακόπουλος. Οπότε γράφαμε από 4 μήνες τότε. Και μετά. Μετά παλιώσαμε. Βαρύναμε. Ναι. Άλλαξε. Άρχισαν να μπαίνουν τα παιδιά, ναι, παιδιά από το φόρουμ ακροατές οι οποίοι θέλανε, έτσι μικρές ενεσούλες. Και σιγά σιγά. Συμμετείχαμε κι εμείς. Mm-hmm. Και σιγά σιγά ο Καζαμία, στη συγγραφή του Καζαμία, έγινε τα τελευταία χρόνια αποκλειστική υπόθεση των ακροατών του Fight Club. Πέρασε δηλαδή σε εσάς, τους ακροατές του Fight Club και κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο φόρουμ του Fight Club, τους οποίους και ευχαριστούμε σήμερα, όπως και κάθε χρόνο τέτοια μέρα, που κάθονται και δεν θα έλεγα ότι στίβουν το κεφάλι τους, στην πραγματικότητα τη σφαίρα τους κοιτάνε, ναι, έτσι, και εν πάση περιπτώσει φροντίζουν ώστε να βρίσκεται ο Καζαμίας την πρώτη εβδομάδα κάθε χρόνο εδώ στη θέση του για να αναγνωστεί. Έβγε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έβγε. Αυτό έχουμε να πούμε. Λοιπόν, τώρα επικοινωνήσουμε, γιατί έχουμε αφήσει διάφορα άλλα πραγματάκια να δούμε. Έχουμε μπάλα. Έχουμε τελευταίο δεκάλεπτο. Leeds West Ham είναι στο 2-2. Έχουμε Aston Villa Wolves 0-1 στο 65. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο. Crystal Palace Tottenham. Το παιχνίδι είναι 0-3. Έχουμε Inter Napoli, το σημαντικότερο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, στο 85ο λεπτό 1-0. Προηγείται Inter στο ντέρμπι κορυφής του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα και στο ίδιο χρονικό σημείο, Ουντινέζε Έμπολη, το παιχνίδι είναι στο 1-1. Έχουμε για το Copa del Rey, τελειώσαν τα περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε σε εξέλιξη μόνο το Αλαβές Βαγιαδολίδ, το οποίο είναι 1-0, και το Inter City Barcelona, το οποίο είναι 1-2. Πολυτελείο Βιέδο Ατλέτικο 0-2, Λογρονιές Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1, αυτά είναι τελικά. Ποντεβέδρα Μαγιόρκα 0-2 στην παράταση. Λινάρες Σεβίλη 0-5 είναι το τελικό. Τα πρώτα παιχνίδια, εντάξει, στη Σέρια. Επίσης το Southampton Nottingham, να πούμε, τελείωσε 0-1 επίσης. Νωρίτερα, καλά, για Τσιτσιπάδες, γιατί τα ξέρετε. Έχουμε ένα Μπενφίκα τα Ρουσάφακα για το Basketball Champions League. Βρίσκεται στο τελευταίο του λεπτό. Είναι 76-89. Και νομίζω ότι καλά τα είπαμε. Ναι, μας το λένε ότι έχετε σήμερα αυτή η ιστορία με τον Ηρόδοτο και τους 6 παίχτες. Εντάξει, ναι, είναι σπάνιο πράγμα, είναι η αλήθεια. Να συμβεί. Υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Είναι από τους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς. Ναι. Που πολύ σπάνια ενεργοποιείται. Πιο σπάνιος και από το έμεσο στην, ναι, μεγάλη περιοχή, ναι, για πέναλτι. Ναι, 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 ναι. Ναι, ωστόσο, τέλος πάντων. Από ό,τι διάβαζα, είχε κατέβει, είχε 12 παίκτες όλους και όλους ο Ηρόδοτος στο μάτς. Στην πορεία προφανώς είχαν προβλήματα τραυματισμού, πέσαν κάτω και διακόπη το παιχνίδι. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε με τα δικά σας μηνύματα και email παρέα μέχρι τις 12. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club. Πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς. Ο Ντεσαγίσεβης παρατηρεί κάτι, θα έλεγα, πολύ σωστά. Απ' την άλλη μεριά παίρνω και απόσταση από αυτό που κατάλαβα, πολύ σωστό που λέει. Μας μπέρδεψες λίγο τώρα. Θα δεις γιατί. Να. Μπισμπίκης, άνω κάτω τελεία. 8 επισκέψεις στα μπουζούκια, ένα πρόστιμο. Ρήλος, άνω κάτω τελεία. 6 επισκέψεις στο στούντιο, μία έξτρα άδεια. Αυτοί είμαστε ως έθνος. Πες μου, δεν είναι κάτι πάρα πολύ σωστό από το οποίο ταυτόχρονα παίρνεις και απόσταση. Ναι. Ως σωστός επαγγελματίας αυτό πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, λέει, παιδιά, είμαι 12 χρονών και σας ακούω φανατικά κάθε μέρα. Σας ενημερώνω με τους μαθητές μου στο γυμνάσιο. Ονομάσαμε τη σχολική ομάδα Fight Club FC προς τιμήν σας. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Να είστε καλά. Θα πούμε και καλές νίκες. Λοιπόν, ναι. Α...
Μεγάλη αλήθεια. Πάντα η θέση του αμυντικού χαφ δεν είναι νευραλγική. Λέει ό,τι το φανεί του Ελ Αμπντελαουί. Και είναι αλήθεια. Έτσι είναι, ναι. Και είναι αλήθεια. Έτσι είναι. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, λέει κάποιο το συμπέρασμα από τον Καζαμία είναι ότι οι καλοί δεν χάνονται. Ο κύριος Παναγιώτης με την εργατικότητά του και την άοκνη παρουσία του στη δουλειά θα υπουργοποιηθεί. Άξιος. 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 Ορίστε, ακόμα και τα πιο αστεία πράγματα κάποια στιγμή τα βαριέσαι, αλλά αυτό το τραγούδι του Στράτου είναι σαν να το ακούω κάθε φορά για πρώτη φορά. Mm-hmm. Κάποιος κακεντρεχής παρατηρεί ότι η Κώστα λέει ξέχασα να πούνε για τον Καζαμία ότι η χρονιά έκλεισε και ο Ζιντάν παρέμεινε άνεργος. Παιδιά, ο Ζιντάν θέλει να μην δουλεύει. Όπως βλέπετε, τον θέλει. Γαλλία, η Γιουβέντους, η Βραζιλία, ο ένας, ο άλλος, ο πα. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να θέλουν όλοι. Κάποιοι δεν θέλουν, είναι χορτάτη. Ναι. Ναι, μας έχετε στείλει αρκετή, θα το. Τσεκάρουμε την λίστα του Rolling Stone για τους 200 καλύτερους τραγουδιστές. Ναι, θα τσεκάρουμε, την έχουμε στα υπόψη. 200 καλύτερους τραγουδιστές και μπάντες. Και ο Γκομπέρ. Ο Γκομπέρ είναι στις 8. Ωραία, εντάξει. Προφανώς. Ναι. Κάπως λέει σε δικηγορικό γραφείο κομμάτι Βασιλόπιτα σκόπηκε υπέρ της ελευθερίας των αδίκως φυλακιστέντων. Είμαστε. Okay. Και το κακό έχει αυτό. Όχι, προφανώς το λέει για καλό το στέλνει. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατί υπάρχει κανείς ο οποίος να θέλει οι αδίκως φυλακιστέντες να μείνουν στη φυλακή. Άντε. Υπάρχει κανείς που το θέλει αυτό το πράγμα. Κάποιος έχει στείλει ένα. Πρέπει να είναι και είδηση ενδεχομένως από τα site. Λέει Εύη Βατίδου, άνω κάτω τελεία, πήγε στη λαϊκή με κάρτα. Mm-hmm. Εισαγωγικά δεν ήξερα ότι έπρεπε να έχουμε μετρητά. Mm-hmm. Δεν έχουν στη λαϊκή POS. Φαντάζομαι πρέπει. Δεν έχουν. Γιατί γελάς. Είναι από πρώτη-πρώτη τώρα, είναι υποχρεωμένοι νομίζω να έχουν. Κώστα μου, και από την περσινή πρώτη-πρώτη ήταν. Αυτή είναι άλλη πρώτη-πρώτη. Και από την προπέρσινη πρώτη-πρώτη ήταν. Από πρώτη-πρώτη τώρα είναι υποχρεωμένοι και οι ηλεκτρολόγοι υδραυλικοί που έρχονται στο σπίτι μας να έχουν μαζί POS για να. Εγώ θα σε συμβούλευα. Κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει, μόνο φράγκα 7. Αφού το θέλεις, πάρτο. Πολύ σωστά. Ναι. Και επίσης, να μην δυσανασχετήσεις εάν δεν βρεις POS στη λαϊκή, ειδικά κοντά σε πάγκο με ντομάτες. Εγώ δεν πάω στη λαϊκή. Καλά, εσύ δεν πας στη λαϊκή, Κώστα μου, γιατί θα φέρουν σπίτι. Εσύ προφανώς δεν πας στη λαϊκή. Ναι, δεν πάω στη λαϊκή. Γιατί θα φέρουν σπίτι, δεν έχεις λόγο να πεις. Να πάω πρωί για να πάω στη λαϊκή. Η λαϊκή θέλει πρωινό ξύπνημα. Στο Κολωνάκι οι λαϊκές δεν είναι τώρα για σας. Έχουμε λαϊκή στο Γκίζι, εξαιρετική λαϊκή στην οδό Ραγκαβή. Τους 6 μήνες του χρόνου και στην οδό Παράσχου τους άλλους 6 μήνες του χρόνου. Είναι η ασούμε λαϊκή η άλλη. 6 μήνες του χρόνου είναι ασούμε λαϊκή. Θέλω δύο να πάνε και ασούμε. Δεν έχεις πει ο ασούμε. Εντάξει, σήμερα χθες άνοιξε κοντά στο σπίτι και στην Αγία Παρασκευή στην οδό Πιάδος Μακεδονίας. Κάποιος κοντά στην Ειρήνη τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, έχουμε δει και έχουμε δει μαγαζιά, ρε παιδί μου. Κυρίως τα πιο εφάνταστα ονόματα τα έχουν συνήθως τα σουβλάτσια. Ειδικά τα φαγάδικα γενικώς εκεί παίζουν. Ναι. Λοιπόν, άνοιξε μανάβικο. Ναι. Γκουρμεδό μανάβικο όμως. Ναι. Δηλαδή ωραίο με όμορφα χρώματα. Από αυτά τα μπουτίκ λαχανικών. Ναι. Τύπου. Μπουτίκ φρούτων και λαχανικών, ναι. Και συνήθως αυτά τα μαγαζιά δεν έχουν φάνταστο του. Δηλαδή βλέπει κάτι τεράστιε πινακίδε τύπου ο παραγωγό. Ναι. Ξέρει τέτοια. Λοιπόν. Γι' αυτός ο Θεούλης το ονόμασε Σιγά τα Λάχανα. Α, εξαιρετικός. Αλός. Εξαιρετικός. Αλός, ωραίος. Κάποιος παρατηρεί πολύ σωστά, λέει, κύριε Κώστα, οι υδραυλικοί έχουν ήδη POS. Περνάς την κάρτα από τη χαραμάδα που προεξέχει. Ντροπή. Ντροπή. Όχι υπουργός εργασίας ο Ρήλος, παιδιά, υπουργός τουρισμού. Παιδιά, αυτό είπε ο Καζαμίας. Ως, ναι. Είναι πολύ εργατικός, ήταν υπουργός εργασίας. Τι δεν καταλαβαίνει. Mm-hmm. Τον αποκαλείται τουρίστα, δηλαδή. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια. Όταν παίρνουμε καινούργια ρούχα, τα φοράμε τόσο συχνά που απορούμε τι διάλογο φορούσαμε πριν τα αγοράσουμε. Ναι. Ισχύει αυτό για ένα διάστημα, ναι. Ναι, ναι. Ισχύει όντως. Τα παραδοσιακά πούχατς είναι πιασμένο. Όχι. Καλό. Όχι. Με τις κλωτσές στο Μάντσεστερ σε στείλανε βολτούλα. Στους Άραβες σε γύρεψες πετρέλαιο συνταξούλα. Ή που το σήκωσε ο κοντός οργή και αναγούλα. Λέω ο Βοεδβόντας Ευρωτοβλαχίας προφανώς για τον Ρονάλντο. Και έχει και ένα δεύτερο. Χρωστούμε να το πούμε με τον Taste Atlas. Τη σούφρα στο απόσταγμα. Όχι, συγγνώμη, δεν πάω να το κάνω. Συγγνώμη, sorry. Εσύ που λες θέλω debate fight club εναντίον δύο λέρες μόνο, ας κερδίσει ο χειρότερος, ο άγνωστος Χ, παιδιά. Δεν τα βάζουμε με τα τσικό. Oh. Τα
στατσικό. Ηλικιακά το αναφέρω γιατί είναι πιπίνια. Ακτυπεί τα μισά να μου. Το ένα τρίτο να μαραθιανέ. Το ένα τέταρτο. Τα μισά χρόνια τους έχω ερωτήσει. Τα μισά, τα μισά χρόνια από εμάς. Πιπίνια λέμε, πιπίνια. Καλησπέρα όμορφα και σεξι αγόρια. Για άλλη εκπομπή πρέπει να πηγαίνει αυτή. Ναι, προφανώς. Γύρισα το μαγικό Τσέμσφορντ και έδωσα από κοντά φιλή στον άντρα μου. Είχαμε την κουβέντα με το Τσέμσφορντ τις προάλλες, δεν είχαμε? Κάτι θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, η αλήθεια. Θυμάμαι όμως το Τσέμσφορντ αυτό. Βαϊμάκ διδάκτορα στα νέτα διατριβίν. Εσύ μικρές ατράπ μου να πάρεις ο τριβίν. Ή αν ο γκότζος ο μπουφώνες ίσο λευγιάσιν. Ξανά ο Εβόδας εδώ. Τριάνε στην Κάλβο είναι λαϊκή στον Κίζαρα. Ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι είναι στην Παράσκο τους 6 μήνες. Τώρα είναι Κάλβο, αγαπητοί, είναι εντάξει, στην Κάλβο είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι εκεί που πρέπει. Είναι στην, στην Παράσκο. Είναι στην Παράσκο τους 6 μήνες. Ναι. Ας πούμε. Παιδιά, το χαλί της εκπομπής δεν είναι ένα. Τα χαλί της εκπομπής είναι πολλά. Ναι. Οπότε πείτε ποιο χαλί θέλετε. Και εμείς να το βάλουμε. Ναι. Ναι. Όχι, να πούμε πιο άλλη, είναι πολλά. Τα χαλιά της εκπομπής είναι πολλά. Ο στίχος, αν ήταν μια απόφαση μυαλού, γράφτηκε μετά από μια απόφαση μυαλού ενός ποιητή με αποφασιστικό μυαλό. Λέω Φυρίκη Τζερβές, πάρα πολύ σωστά. Ξεκίνησε μέσα στις γιορτές η αδερφή μου να τραγουδάει το Last Christmas και αμέσως στο μυαλό μου ηχούσε ο Στράτος Τζο. Δεν ξέρω αν έχω πρόβλημα. Όχι. Όπως ξεκινούσε αυτό το μήνυμα, το σωστό θα ήταν να τελειώνει. Η αδερφή μου ξεκίνησε να τραγουδάει τα ξενοδοχεία του Λάσκα και δεν τελείει. Δεν, και δεν έχει σταματήσει ναι, ακόμα. Ναι, αυτό θα ήταν ναι, το σωστό. Ναι. Ο Ρήλος θα απογείωνε το Υπουργείο Άνευ Χαρτοφυλακίου, λέει ο Δενάσιος σε Καραγκουνή. Εντάξει. Αγαπητέ γκουρού του έρωτα και εσύ έρωτα του γκουρού από δίπλα, έστω και με καθυστέρηση, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία της καλύτερης πρωτοχρονιάς που έχω ζήσει μέχρι σήμερα. Πριν από πολλά χρόνια γνώρισα μέσω κοινών φίλων την Άννα, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό. Τότε εγώ ήμουν σε σχέση και δεν έδωσα σημασία στην ένταση που υπήρχε ανάμεσά μας. Αργότερα, όταν χώρισε, ενδιαφέρθηκε να μάθει νέα μου. Χωρίς πολλά-πολλά, σκέφτηκα ότι την επόμενη φορά που θα την έβλεπα θα έκανα κίνηση. Ήταν Χριστούγεννα του 2018. Βγήκαμε την κοινή παρέα, κάποια στιγμή μείναμε μόνοι, έκανα κίνηση, αλλά η Άννα με ενημέρωσε ότι αυτή τη φορά ήταν αυτή σε σχέση και δεν θα έκανε κάτι μαζί μου. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσά μας παρέμεινε θετικό. Αν και δεν μιλούσαμε ποτέ πολύ, δεν κόψαμε εντελώς επαφή και μεσολάβησε και άλλη δική μου σχέση στο διάστημα από τότε μέχρι τώρα. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Αυτές τις γιορτές η Άννα ξαναήρθε στην Ελλάδα. Την παραμονή της παραμονής βγήκαμε με την κοινή μας παρέα για μπυρόκρασα και κάποιοι από εμάς μαζί και η Άννα συνεχίσαμε και πήγαμε σε ένα πάρτι. Εκεί, μεταξύ τρίτου και τέταρτου ποτού, η Άννα με παίρνει να χορέψουμε. Φτιάχνομαι. Πάνω στο χορό με εκμυστηρεύεται ότι επιτέλους, χωρίς από τη σχέση που είχε όλα αυτά τα χρόνια, η στιγμή είχε έρθει. 5 λεπτά μετά, εγώ και η Άννα θα χαιρετούσαμε βιαστικά την παρέα μας και θα φεύγαμε γρήγορα μεταξύ για το σπίτι μου. Το ίδιο θα κάναμε και το επόμενο βράδυ, αυτό της πρωτοχρονιάς, όπου το νέο έτος θα μας έβρισκε να κερνιόμαστε αχαλήνωτα μέχρι τις 9 το πρωί, καθώς και τα 3 πρώτα βράδια του νέου έτους. Δυστυχώς, κάποια στιγμή το σερί αυτό θα έσπαγε, μιας και η Άννα έπρεπε να επιστρέψει την πόλη της στο εξωτερικό. Αυτό όμως τίποτα δεν αλλάζει. Το γεγονός ότι πέρασα την καλύτερη μέχρι στιγμής πρωτοχρονιά της 27χρονης ζωής μου, και ας μην είχα ζητήσει τη συμβουλή σας για τη συγκεκριμένη περίπτωση, νιώθω ότι η υπομονετική και επισταμένη ακρόαση της εκπομπής σας και των συμβουλών του γκουρού σε άλλες περιπτώσεις με βοήθησε να πάω ταμείο. Εύχομαι πολλά και ποιοτικά κεράσματα σε όλους. Υπογραφή μόνο για αυτό το mail, τσαούσε στο μάτι, βαϊμάκι στο κρεβάτι. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ χαιρόμαστε. Πολύ χαιρόμαστε για σένα. Στόικα. Στο επικρατείας της Νουδού, Γκομπέρ στη θέση 8, Μαρσέλο Απάν στην Πλάστιγκα στα 100 μεικτό, ή Ρίλου 23 όλο ρεπό, σενάριο εφικτό. Ο Τραγανός Δέλας μας ενημερώνει τους 200 καλύτερους τραγουδιστές για το Rolling Stone. Είναι μέσα ο Justin Bieber και όχι η Madonna. Kim, πάτα το για καλή χρονιά. Γκίζι ρε φίλε. Εγώ λέω συγγνώμη. Εγώ λέω ότι καλός που δεν είναι η Madonna, κακός που είναι ο Bieber. Συγγνώμη κιόλας. Τι είπες, συγγνώμη? Λέω, καλός δεν είναι η Madonna στους 200. Κακός είναι ο Bieber. Κακός δεν είναι η Madonna. Καλός δεν είναι η Madonna στους 200. Γιατί να είναι η Madonna, εσύ? Η Madonna είναι μια περσόνα, μια performer γενικότερη. Δηλαδή, σαν τραγουδίστρια, θα την έβαζε ποτέ στους καλύτερους τραγουδιστές τη Madonna? Σαν τραγουδίστρια, ξαναλέω. Αφήνουμε έξω το κομμάτι του show. Όταν το γνωστότερο τραγούδι της όλων των εποχών, το οποίο τραγουδάνε από 6χρονα μέχρι 76χρονα, είναι ένα σήμενο στην παιολιχία, γιατί όχι? Έχεις επιχειρήματα τώρα. Αλλά αυτό πρέπει να τη βάλει στη θέση σου. Πρέπει να τη βάλει με στη διακοσάδα, Κώστα μου. Okay. Τιμητικά. Γιατί αυτό είναι επιστήμη, Κώστα μου. Τιμητικά θέση. Γιατί αυτό, Κώστα μου, είναι επιστήμη. Τιμητικά θέση νούμερο 69 τότε. Αλλά τιμητικά... Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα για 69. Εγώ είπα άλλο πράγμα. Τι να σου πω τώρα. Εγώ υποτείνω ένα πράγμα επιστήμη. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο θα πρέπει να δίνει κίνητρο. Ναι. Θα πρέπει να δίνει κίνητρο. Ποιο τραγούδι είναι, πες το για τι νεότερες γενιές. Το Like a Prayer. Αυτό, τι να πω.
Το Like a Prayer. Ναι. Αυτό. Αλλά πέραν αυτού τραγουδιστικά, δηλαδή πρέπει να τον ανάσει στις λίστες των κορυφαίων τραγουδιστών. Τραγουδιστικά όχι, αλλά είναι τόσο έντονη η παρουσία της, παιδί μου, της δεκαετίας του 80 και του 90. Ναι. Που πρέπει να την υπολογίσεις, αντίμονο. Μιλάμε για παγκόσμιο φαινόμενο τώρα τραγουδιστικό. Okay. Αν μιλάμε για ποιότητα τραγουδιστική, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Οκ. Απέναντι από το σιγά τα λάχανα που ανέφερε ο κύριος Γιάννης, θα ανοίξει σουβλακερή με όνομα Τάχα αλλά Τάχανα. Λέει ο επίπονος Κυπουρός. Πού είναι το μήνυμα που θέλω να διαβάσω. Κατάλαβες τώρα. Γκίζι ρε φίλε. Η πρώτη περιοχή με λαϊκή απερτούρα και κλαουζούρα. Λέει ο γείτονας από Βεργοβίτσης. Παιδιά, έτσι είναι. Δεν είναι σε ένα δρόμο όλο τον χρόνο να πακετώνονται οι κάτοικοι του ίδιου δρόμου. Ναι. Όλο τον χρόνο. Γιατί σκέψω, τη μέρα πριν τη λαϊκή, δεν πάει να παρκάρουν. Τη μέρα εκείνη από το πρωί έχουν φασαρία. Ξέρεις, με δυσκολία να βγουν από τα σπίτια. Εντάξει, δεν είναι ωραίο πράγμα. Αφού υπάρχει δυνατότητα να μοιραστεί η λαϊκή και να πάει στην Παράσχο, ας πούμε, γιατί όχι, ας πούμε. Ναι. Ναι. Διάφορα μεϊλάκια μας στέλνετε. Εντάξει, έχει κάποια ωραία. Θα διαβάσω ένα, εντάξει. Ναι. Αγαπητέ φίλε, αυτή είναι μια προσωπική επιστολή που απευθύνεται σε εσάς και ζητώ να αντιμετωπιστεί ως τέτοια. Ονομάζομαι Maurice B. Phillips QC, ιδιωτικός δικηγόρος με έδρα εδώ στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ειλικρινά θα είναι ταπεινή μου χαρά αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Θα ήθελα να ενεργήσετε ως ο πλησιέστερος συγγενής του αποθανόντος πελάτη μου, καθυστερημένου Έγκρ Μιχάλης Στεριώτης, υπήκοος της χώρας σας που έκανε κατάθεση 18,7 εκατομμύρια δολάρια σε μια τράπεζα εδώ στην Αυστραλία. Πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 3 Ιανουαρίου 2017 με τη σύζυγο και τη μοναχοκόρη τους χωρίς να υπάρχει συγγενής. Έγιναν αρκετές προσπάθειες για να βρεθεί η ευρύτερη οικογένειά του χωρίς επιτυχία. Έλαβα μια επίσημη επιστολή από την τράπεζα που πρότεινε μια πιθανή διαδικασία για κατάσχεση του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την τράπεζα, στην οποία ο πελάτης μου κατέθεσε το ποσό των 18,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το κυβερνητικό νόμο εδώ, η τράπεζα με έχει εκδώσει ειδοποίηση 21 ημερών ως αποθανόντος δικηγόρου για να παρουσιάσει τον αποθανόντα κληρονόμο ή να κατασχεθεί και να κλείσει ο λογαριασμός ως αζήτητος λογαριασμός, αν κανείς δεν κάνει έτσι. Να παρουσιάσει τον αποθανόντα κληρονόμο. Ναι. Το διαβάζουμε όπως έχει σταλεί. Δεν άκουσα καλά. Η πρότασή μου σε εσάς είναι να σας παρουσιάσω στην τράπεζα στον επόμενο συγγενή του αείμνηστου πελάτη μου. Έτσι ώστε η τράπεζα να συμπληρώσει αυτά τα 18,7 εκατομμύρια δολάρια σε εσάς ως δικαιούχο της, ώστε να μπορούμε να μοιραστούμε το ποσό σε ένα αμοιβαία συμφωνημένο ποσοστό 45% για μένα, 45% για εσάς, μετά 10% σε ορφανοτροφία. Κάνει τη διαφορά αυτό το mail, έτσι. Γι' αυτό το διαβάζουμε. Κάνει τη διαφορά. Έτσι. Δεν θέλω να ανησυχείτε για το νομικό μέρος αυτής της συμφωνίας. Όλα τα νομικά έγγραφα για την υποστήριξη της αξίωσής σας θα παρέχονται από το δικηγορικό μου γραφείο. Το μόνο που χρειάζομαι είναι η ειλικρινή συνεργασία σας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συναλλαγή. Θα σας εγγυηθώ επίσης ότι αυτό θα εκτελεστεί στο πλαίσιο μιας νόμιμης ρύθμισης που θα σας προστατεύει από οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου εδώ ή στη χώρα σας. Με εκτίμηση και ο Θεός να ευλογεί, δικηγόρος Maurice B. Phillips QC. Μπράβο. Κατάλαβες. Μπράβο, Maurice. Κατάλαβες. Μπράβο. Μετά το σουκουδού της πρωτοχρονιάς, με τιμή που ρήλωσα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και κόλλησα με πού σουκού φώτων για δεκαήμερο διακοπών, παίζει κανένα υφυπουργείο, λέει ο μπάρμαν στην κορώνη. Εντάξει, δυνατός πολύ. Mm-hmm. Δυνατός πολύ που κόλλησες μπρος πίσω ανάμεσα και το έκανες δεκαήμερο. Δυνατός, mm-hmm. Ωραίος. Στους 200 έχει Νίκο Κοκλώνη η λίστα. Αν όχι, λυπάμαι, είναι για πέταμα. Mm-hmm. Σε συζήτηση που είχαμε με τη γυναίκα για σεξ ξένους και ξένες ηθοποιούς, λέει ο Ντομίμο, ανάβει και σβήνω στον καυτό μου Μαλτίνη, καταλήξαμε στη φανταστική κουβέντα για το ποια τριάδα έχει ο καθένας που θα μπορούσε να εντός οδηγών πάει μαζί τους με την άδεια του τη συζύγου. Αφού η ίδια μου είπε κατόπιν σκέψεως στις επιλογές της, παρένθεση προφανώς είναι ο Ζηρού μέσα, με τη σειρά μου της εξήγησα σε λίγα δεύτερα τις δικές μου, μιας και τη συζήτηση την άνοιξα εγώ. Αυτές είναι με τη σειρά προτίμηση η Ντακότα Τζόνσον, η Ρέιτσελ Μακάνταμς και η Έμα Στόουν. Οκ. Για να μένουν τοποθετήσεις. Κάποιος λέει με τη λογική Βαϊμάκη να βάλουμε και τη Χαρούλα Αλεξίου στη 200άδα, φωνητικά σχέση με τη Μαντόνα, πλάκα κάνετε. Φωνητικά. Θα μη συγκρίνουμε τώρα τη Χαρούλα. Φωνητικά. Για όνομα, ναι. Έτσι. Κύριε Ιάννη, η στάση. Επειδή ακούσαμε, ναι, κάποτε και τη Μαντόνα σε εκείνη τη Eurovision που τραγούδησε στο Ισραήλ, αν θυμάμαι καλά. Πρόσφατα κιόλα. Ναι. Πρόπερση. Αν όχι, πρόπερση πριν από 2-3 χρόνια τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι όλοι
πειράξαμε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης και τη λέγαμε δεν μπορεί να είναι τόσο φάλτσο αυτό που ακούω. Κάτι έχει πάθει τηλεόραση, κάτι έχει πάθει το... Χτυπάγαμε την τηλεόραση από δίπλα να έρθει στα ίσια της, φαντάζομαι. Το Τζόμπα το κόρφας όχι, δεν είναι πιασμένο. Δεν τρέπεστε. Σα δεν τρέπεστε. Γιαγιά, τι είναι αυτά τα πλεκτά, συγγνώμη. Γιαγιά, τι είναι αυτά τα πλεκτά παντοφλάκια που πουλάς εδώ στη Λαϊκή του Γκίζη. Πασού μοιάσουμε. Ωραίος. Λοιπόν, ομιλείται Βιεϊρά, ο οποίος έχει θεσπίσει το ψευδόνιμο αυτό μόνο για αυτό το mail, λέει: σε συνέχεια των ελληνικών λέξεων που δεν μπορούν να μεταφραστούν με μία λέξη σε ξένη γλώσσα, παραθέτω τις δικές μου προσθήκες. Σημείωση: αποκλείονται εκφράσεις της αργό όπως χλιμίτζουρας ή αργό συγκεκριμένου κλάδου όπως σίγουρο χαρτί για τις μετοχές ή λέξεις σε παραδοσιακά ιδιώματα ή λέξεις που έχουν να κάνουν με παραμύθια και θρύλους όπως σκεπαρνοσκοτωμένος. Λοιπόν, και πάμε. Μέσο. Όπως δόντι ή βίσμα. Εδώ πρέπει να κάνεις και μαθήματα σύγχρονης ελληνικής ιστορίας σε ένα ξένο. Υπάρχει λέξη intermediate, μεσάζων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει την ίδια σημασία. 2. Αργόμισθος. Αυτός που λαμβάνει το μισθό χωρίς να καταβάλει τις αντίστοιχες εργατόρες. 3. Γαϊδουριά. Το να μην σέβεσαι το χώρο που σε φιλοξενεί και τους άλλους και να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Αέρας και αεριτζής. Δύσκολο να το καταλάβεις αν δεν έχεις εμπειρία από Ελλάδα. Πανοτόκια, που είναι μια λέξη που τη μαθαίνεις βιωματικά. Ψώνιο. Το οποίο δεν είναι συνώνυμο του αλαζόνας. Ο Χριστιανός μου είναι αλαζόνας, αλλά δεν είναι ψώνιο. Δήθεν, όταν αναφερόμαστε σε συμπεριφορά και τύπο ανθρώπου. Πουστιά πούστικη συμπεριφορά, τον εξαπατάς κάποιον με ψέματα και υποκριτική συμπεριφορά. Κομματόσκυλο, αμετάφραστο βέβαια. Χριστοπαναγίες, λέξη που απαντάται μόνο στον πληθυντικό. Αυτά. Σωστές είναι όλες. Ναι. Πρέπει να πω. Ναι. Ο Βλάτεβες λέει, η φωνή Τέσσα λέει. Το Rolling Stone έχει κράξει Queen, Black Sabbath, Jimi Hendrix και άλλους μέχρι που έγιναν επιτυχημένοι. Σιγά τη φυλάδα. Ο Τσαούς λέει τα τίμια Γιάννα πλούσια και οι άλλοι στον Γκίζη πουλάνε φασολάκια ανάλογα με τον οροσκόπο τους, κύριοι, λέει ο Ντεσαγίσεβιτς. Είναι τρεις τη νύχτα και πετάγω από το κρεβάτι λούτσα στον υδρότα με παλμούς πιο αυξημένους και από ακροατή που ενημερώθηκε ότι θα περάσει μια νύχτα με τον κύριο Κώστα. Προσπαθώ να θυμηθώ τι μετάραξε και σκόρπιε σκέψει έρχονται στο νου μου. Αυτό που καταφέρω να θυμηθώ είναι τα εξή. Μια κονσόλα ξεκινάει να παίζει, ακούω σκόρπιου στίχου από εγχώριο hip hop και κάπου κάπου μια ηλεκτρική κιθάρα. Είμαι τόσο μπερδεμένο, μα κάτι θυμάμαι ξαφνικά. Ναι, νομίζω το έχω ξαναζήσει αυτό. Πριν από 3 μήνες και 72 μέρες. Το επόμενο πρωί με ενημέρωσαν ότι μουρμούριζα στον ύπνο μου κάτι ακαταλαβίστηκα, κάτι λος και κάτι ρί. Αμέσως κάτι κλίκαρε στο μυαλό μου, έτρεξα στη βιβλιοθήκη και πήρα το βιβλίο με του λατινοϊσπανικού μύθου. Δεν μου πήρε πολύ χρόνο. Βρήκα αυτό που έψαχνα και φυσικά είχα δίκιο. Ο Λος Ρι, ο άρχοντας των Ρεπό. Ο μύθος αναφέρεται σε ένα πολύ cool τύπο, τον οποίο όλοι ξέραν, αλλά κανείς δεν είχε γνωρίσει από κοντά. Ο συγκεκριμένος είχε μια προτίμηση στο να εργάζεται σε γιορτές και αργίες, αλλά για ένα περίεργο τρόπο, κανένας δεν θυμάται να έχει αναστραφεί μαζί του. Χουάνες, έκλεισες χθες. Όχι, εγώ έφυγα κατά τις 6. Ο Λος Ρι έκλεισε. Α, τέλεια, σου είπε τίποτα, μιλήσετε καθόλου. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι να το συνάντησα. Πολλά τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί ένα διαστήματα. Ο μύθος λέει ότι οι εργοδότες έχουν ένα τελετουργικό με το οποίο καλούν τον Λοζρή ώστε να αναλάβει βάρδια σε δύσκολες στιγμές που το προσωπικό παίρνει άδεια, όπως γιορτινές μέρες, αργίες κτλ. Το τελετουργικό είναι ως εξής. Το βράδυ, αφού έχουν σχολάσει όλοι και έχουν φύγει από το κτίριο, ο εργοδότης γράφει σε ένα μικρό χαρτάκι Λοζρή και πηγαίνει μπροστά σε ένα κλειστό ραδιόφωνο. Ανάβει φωτιά στο χαρτάκι και λέει γρήγορα και ασταμάτητα: Λοζρή, 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 ώσπου ξαφνικά θα ανοίξει από μόνο το ραδιόφωνο και θα ακουστεί η φωνή του Λοζρή. Πότε με χρειάζεστε? Τη Δευτέρα και την Τρίτη, κύριε Λοζρή. Τι αμοιβή προσφέρετε? 10 ημέρες ρεπό. Θα αστειεύεστε. 10 ημέρες για κάθε μέρα εργασίας είναι η αμοιβή μου. 20 ημέρες ρεπό τότε, κύριε Λοζρή. Έχουμε συμφωνία λοιπόν. Δευτέρα ξεκινάω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοζρή. Υπάρχουν φήμες ότι ο Λοζρή έχει απαιτήσει 25 μέρες ρεπό μόνο και μόνο για μία μέρα εργασίας. Μετά από πολύ μεγάλη έρευνα που έκανα, ανακάλυψα ότι η φήμη του περνάει τα σύνορα των χωρών. Υπάρχουν επιβεβαιωμένα ρεπορτάζ στην Ιταλία που μιλούν για έναν Σρι Λο. Επιβεβαιωμένα ρεπορτάζ στη Γαλλία που μιλούν για ένα Ιλ Όσργ. Στην Αμερική υπάρχει ο Ρ Ιλ Ος. Υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες με τη δράση του μυστηρίου, αλλά πολύ cool Λοζρή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια φήμη ότι και στη χώρα μας έχει κάνει την εμφάνισή του. Νιώθω βαθιά υποχρεωμένος να συνεχίζω την έρευνά μου, να ψάξω κάθε στοιχείο, να αποκλείσω κάθε ενδεχόμενο και επιτέλους να καταφέρω να συναντήσω τουλάχιστον κάποιον που να θυμάται το οτιδήποτε μετά από συνάντηση ή συνεργασία μετά από αυτόν, με αυτόν τον cool τύπο, τον Λοζρή, μας λέει ο Άγγελος. Ζήτα. Μάλιστα. Ένας φίλος λέει: αν είχαν χιούμορ στον Γκίζη, τη Λαϊκή Συνοδό Παράσχου θα την αλλάζανε κάθε έναν μήνα και παίρνω απόσταση από αυτό. Επίσης, αν είχαν χιούμορ, θα είχαμε και μία οδό τενέ και θα γινόταν μία στο Παράσχου και μία στο τενέ. Κανονικά.
Άλλος λέει να σημειώσουμε, ο The Knights Hussein Καραγκουνής συγκεκριμένα, λέει να σημειώσουμε ότι οι λαϊκατζίδες Γκίζη είναι από τους λίγους που μπορούν να ισχυριστούν με ιστορικά επιχειρήματα ότι έχει βλάβει το ίντερνετ και δεν λειτουργούν τα POS. Mm-hmm. Κύριε Κώστα, θέλετε να περάσετε μετά από το loft μου στη Μαγκουφάνα, στη Μαγκουφάνανα, να σας διαβάσω το δικό μου καζαμία και να μου ανοίξετε τους ορίζοντες Ντίμης Ντεκορατέρ Παρθένος μόνο στο ζώδιο. Ασούμε Γκίζη λαϊκή και τόνα τάλο ρέντι. Εσχροί αρκουδέιδες που ψέγουν το λεβέντι ή ρίλος κάνει πρόσληψη για τα ρεπό ατζέντι, λέει ο Στράτλι. Δεν έχω δει τη λίστα με τους 200 κορφαίους τραγουδιστές όλων των εποχών, αλλά είμαι βέβαιος πως εκεί είναι η Πίτσι, Κοκλώνης, Λατρείας, Σώτης, Τερλέγκας και ο Νίκος Ογκάνος. Θέλω να πιστεύω πως... Τερλέγκας οπωσδήποτε, Σώτης οπωσδήποτε, για τους άλλους θα έπρεπε. Στο εκαλέατε μετά από αυτόν εξηγήσει στον ξένο τι σημαίνει η λέξη παπατζής, κορδοτάκουνας και κανάγιας. Ωραίες. Ωραίες όλες, πρέπει να πω. Ναι, βεβαίως. Παιδιά, τρελαθήκατε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ιστορίες αυτές. Πείτε ρε για μπάλα. Έλληνες, Έλληνες. Είναι γραμμένο στα Greeklies. Έλληνες του εξωτερικού. Έλα, πάμε. Εμείς στο εξωτερικό τιμάμε τα έθιμά μας. Έρθαν οι γονείς μας. Οι γονείς μας είναι παιδιά της Καστοριάς. Μια ωραία πόλη βόρεια δυτική Ελλάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βαλεντίνα από την τραπεζούτα έφτασαν οι προπαπούδες. Ευχαριστούμε τους ΕΤΕ που μας έχουν εμπνεύσει για όλη μας τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου. Μας πάσαν κεράμια. Ευχαριστούμε. Στη Μακεδονία ξανά έχτισαν τα σπίτια. Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο δεν έχει Fight Club, έχει μπάσκετ. Παρασκευή έχει κάτι που στα σκαριά έχει καρώσει κάτι. Όχι, γιατί είναι αργία. Άχι, είναι αργία, ναι. Είναι αργία την Παρασκευή. Είναι αργία. Δεν έχει μπάσκετ, είναι αργία. Είναι τα φώτα. Είναι τα φώτα και φωτισμοί και χαρές μεγάλες και αγιασμοί. Λοιπόν, ο κ. Γιάννης θα βγει να πει τα κάλα των φώτων όπως κάνει παραδοσιακά κάθε χρόνο από μικρό παιδί. Οπότε τα λέμε κανονικό Fight Club, ολόκληρο, πλήρες, ομογενοποιημένο Δευτέρα. Αλήθεια. Γεια σας.